98-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τα μεγάλα αφιερώματα σήμερα θα σταθούν στην προσωπικότητα ενός μεγάλου Αγίου, αλλά όχι ιδιαιτέρως γνωστού, του Αγίου Ευθυμίου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ποιος ήταν ο Άγιος Ευθύμιος, πότε έζησε, τι συνέβη την εποχή του, πώς έγινε Άγιος, όλα αυτά θα μας το πει ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί μαζί του, μια και αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής του διατριβής. Είναι ο κύριος Φίλιππος Γερμάνης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στην παρούσα φάση, με τη διδακτορική του διατριβή, όπως είπαμε, στον Άγιο Ευθύμιο και με μεταπτυχιακή στο μοναχισμό, στη ζωή και στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Όλα αυτά στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Κύριε Γερμάνη, χαίρετε, καλώς ορίσατε. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Καλά είστε? Και εμείς είμαστε καλά και ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση για να μιλήσετε για κάτι που αγαπάτε και ξέρετε πολύ καλά, τον Άγιο Ευθύμιο. Να ρωτήσω καταρχάς, τι ήταν εκείνο που σας έκανε να ασχοληθείτε μαζί του? Ο βίος του Ευθυμίου. Ο βίος του Ευθυμίου αποτελεί την σημαντικότερη βυζαντινολογική πηγή για τα μέσα του 9ου και αρχές του 10ου αιώνα. Ό,τι γνωρίζουμε για το Βυζάντιο, για την ακμή του Βυζαντίου, για το ζενίθ του Βυζαντίου που είναι ο 10ος αιώνας, τα γνωρίζουμε μέσα από το βίο του Ευθυμίου. Και ενώ είναι ένα κείμενο το οποίο, μέσα από το οποίο κείμενο έχουμε ενετηθεί όλα τα πρόσωπα, όλα τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται, ωστόσο δεν έχει ενετηθεί το πρόσωπο για το οποίο γράφηκε ο βίος. Ο Ευθύμιος. Αυτή ήταν η αφορμή μας. Μάλιστα. Ένας Άγιος που έζησε τον 10ο, και έδρασε τον 10ο αιώνα, σωστά? Το αιώνα. Μέσα του 9ου, αρχές του 10ου αιώνα. Γεννήθηκε το 834. Η μέχρι σήμερα έρευνα τοποθετούσε τη γέννησή του περίπου το 834. Ωστόσο, μέσα από τη διατριβή μας, αυτό το έτος θα μπορούσε να μεταφερθεί 2 έτη νωρίτερα, αν όχι και περισσότερο. Και πώς προκύπτει αυτό? Μέσα από τον βίο του Ευθυμίου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο Ευθύμιος υπήρξε για 75 χρόνια μοναχός. Πέρασε μέσα από τις μοναχικές τάξεις. Δεδομένου ότι ο 400ος κανόνας της Περθέτης Οικουμενικής Συνόδου τοποθετεί ως ένα παιδί, μας λέει ότι ένα παιδί μπορεί να γίνει μοναχός το 10ο έτος της ηλικίας του, συν 75 έτη, αυτό κατευθείαν μας πάει στο έτος 832. Αν θεωρήσουμε ότι εντάχθηκε στη τάξη των μοναχών 10 χρονών, ωστόσο όμως μπορεί να εντάχθηκε στη τάξη των μοναχών και μεγαλύτερος. Οπότε το έτος γέννησής του μπορεί να μεταφερθεί από το 832 ακόμη νωρίτερα. Αυτά όσον αφορά λοιπόν τη χρονολογία γεννήσεως του Αγίου Ευθυμίου. Ο οποίος ήταν Κωνσταντινοπολίτης, γνωρίζουμε, ή είχε κάποια άλλη καταγωγή? Όχι, δεν ήταν Κωνσταντινοπολίτης. Αυτό το οποίο έχω να πω, ας ξεκινήσουμε από το βίο λίγο. Ο βίος, παρόλο που είναι, όπως σας είπα, η σημαντικότερη βυζαντινολογική πηγή για τα μέσα του 9ου, αρχές του 10ου αιώνα, ωστόσο είναι ένα κείμενο ακέφαρο, ερυπές και κοροβό. Ένα κείμενο το οποίο δεν έχει δηλαδή αρχή, του λείπουν πολλά φύλλα από το μέσο του και επίσης δεν έχει και τέλος. Δυστυχώς σε αυτά τα φύλλα τα οποία λείπουν θα μας διαφωτίζανε αυτά τα φύλλα κυρίως για τα πρώιμα χρόνια της ζωής του Ευθυμίου, αλλά και για το τέλος του Ευθυμίου. Έτσι, οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε για τα πρώιμα χρόνια της ζωής του Ευθυμίου είναι ελάχιστες. Ωστόσο όμως υπάρχει ένα άλλο κείμενο το οποίο μας πληροφορεί ότι
Ο Ευθύμιος γεννήθηκε στη Σερέφκεια. Ποια είναι όμως αυτή η Σερέφκεια? Υπάρχουν δύο Σερέφκειες, η Σερέφκεια Ισαυρίας και η Σερέφκεια Σιδηρά. Περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο γεωγραφικό χώρο της Ασίας, περίπου πάνω από την Κύπρο, έτσι γεωγραφικά. Είναι το νότιο υπογάστριο, ας το πούμε, της Μικράς Ασίας, έτσι. Έτσι ακριβώς, αυτό. Έτσι ακριβώς. Εκεί είναι η Ισαυρία η περίφημη, που κατήγονται οι Ισαυροί. Ένας από μια περιοχή, μπορούμε να πούμε, με ιδιαίτερα τραχείς ανθρώπους, λόγω της φύσης της. Έτσι ακριβώς, μια περιοχή όπου όμως ανέδειξε πολλές άγιες μορφές και προσωπικότητες. Από τη Σερέφκεια δηλαδή της Ισαυρίας κατήγεται ο Άγιος Ευθύμιος. Το πιθανότερο από τη Σερέφκεια της Ισαυρίας, παρόλο που υπάρχουν και κάποιοι ερευνητές, τοποθετούν την περιοχή της γέννησής του στην Σερέφκεια Σιδηρά, μια άλλη περιοχή λίγο πιο κεντρικά. Της Μικράς Ασίας. Αυτά ως προς την... Μικρασιάτης επομένως στην καταγωγή, έτσι, ο Άγιος Ευθύμιος. Μικρασιάτης βεβαίως στην καταγωγή. Από χριστιανούς γονείς εννοείται, έτσι, γιατί είμαστε στα μέσα της 1ης αιώνας 10ης, δεν τίθεται θέμα εδώ δολολατρών κλπ. Το γεγονός ότι ο Ευθύμιος από μικρό παιδί αφιερώθηκε σε κάποιο μοναστήρι στην ηλικία, όπως είπα, των 10 ετών, αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως και την ευσέβεια των γονέων του Ευθυμίου, οι οποίοι αφιερώσανε το παιδί τους σε μικρή ηλικία σε κάποιο ναό. Και το όνομα το Ευθύμιος, ξέρουμε, ήταν το μοναχικό του ή είχε κάποιο άλλο κοσμικό πριν, ή αυτό? Όχι, ήταν το... δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε αν είχε κάποιο άλλο, αν ήταν το μοναχικό του όνομα ή αν είχε κάποιο άλλο όνομα πριν. Οι πηγές, ο βίος του Ευθυμίου, έτσι διτροφορείται η πηγή η οποία μας παραδίδει όλες τις πληροφορίες, χωρίς κάτι περαιτέρω. Ενδεχομένως αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να αντρίσουμε τα πρώτα φύλλα του βίου του Ευθύμου, τα οποία δυστυχώς έχουν χαθεί, και αυτά γιατί ο βίος του Ευθύμου σωζόταν σε ένα χειρόγραφο, το οποίο χειρόγραφο μεταγράφηκε αρχές του 20ου αιώνα, μάλλον όχι αρχές του 20ου αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα μεταγράφηκε. Δυστυχώς όμως αυτό το χειρόγραφο χάθηκε μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τότε και το χειρόγραφο είχε χαθεί, αλλά και σε κάθε περίπτωση το χειρόγραφο είχε πολύ... του λείπανε φύλλα και από την αρχή και από τη μέση και το τέλος, οπότε οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε ήταν ελάχιστες, και φυσικά τώρα δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μελέτη του χειρογράφου για κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν, από νεαρή ηλικία ο Άγιος Ευθύμιος γίνεται μοναχός, έτσι. Γνωρίζουμε σε ποια μοναστήρια πήγε, που έγινε η κουρά του ή όχι? Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, ωστόσο η μοναδική πληροφορία η οποία έχουμε για το μοναχικό του στάδιο είναι το ότι έχει περάσει από τον Όλυμπο της Βυθινίας, μεγάλο μοναστικό κέντρο της εποχής. Ο βίος του Ευθυμίου κάνει λόγο για όρος, αναφέρεται στο όρος, με αποτέλεσμα κάποιοι ερευνητές να ταυτίσουν το όρος με το Άγιο Όρος. Ωστόσο όμως μια τέτοια ταύτιση είναι φυσικά λαφτασμένη για την περίοδο του 10ου αιώνα. Το μεγαλύτερο μοναστικό κέντρο ήταν ο Όλυμπος της Βυθινίας και όχι το Άγιο Όρος, το οποίο ο Άγιο Όρος τότε άρχισε να συστήνεται σε μοναστική, ας πούμε, κοινότητα. Έτσι πάει στη γνωστή μοναστική λοιπόν περιοχή που όταν λέγαν όρος, όπως πραγματικά λέτε, το Άγιο Όρος εποχής εκείνη ήταν ο Όλυμπος της Βυθινίας. Ναι. Ο Όλυμπος της Βυθινίας ήταν ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο με αρκετές μονές, με αρκετές αγιασμένες προσωπικότητες. Όποιος ήθελε να ασκηθεί στο μοναχισμό ήταν έτσι το καλύτερο μέρος που μπορούσε να πάει. Ελιπές και Κολοβό λοιπόν το κείμενο, όπως μας είπατε,
κύριε Γερμάνη, για το βίο του Αγίου Ευθυμίου. Γνωρίζουμε μετά πώς βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, πήγε εκεί σε κάποιο μοναστήρι από τα γνωστά και μεγάλα της πόλης. Ο Ευθύμιος υπήρξε πνευματικός πατέρας του Λέοντα του Έκτου του Σοφού, ο οποίος έχει μείνει γνωστός στην ιστορία, πέρα από το νομοθετικό έργο το οποίο έχει θεσπίσει για την πολυγαμία του. Είναι ο αυτοκράτορος ο οποίος νυφεύθηκε με την ευλογία της Εκκλησίας 4 φορές, και όλα αυτά βέβαια για λόγους διαδοχής. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε και για ποιο λόγο ο Λέοντας επέριξε τον Ευθύμιο ως πνευματικό του πατέρα. Ωστόσο όμως ως πνευματικός, ως πνευματικό τέκνο, ο Λέοντας ήθελε τον Ευθύμιο δίπλα του, οπότε και έτσι ο Ευθύμιος ενδεχομένως βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, παρόλο που είναι μια προσωπικότητα του οποίου δεν τον ενδιέφεραν ποτέ τα κοσμικά ούτε γενικότερα τα αξιώματα και οι δόξες του κόσμου τούτου. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η προσευχή, η νηστεία, ο μοναχισμός γενικότερα. Τον αυτοκράτορα τον γνώρισε στην Κωνσταντινούπολη ή η γνωριμία του σε προηγείτο? Δεν γνωρίζουμε επίσης, δεν έχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες. Ενδεχομένως η γνωριμία τους έγινε, το πιθανότερο η γνωριμία τους να έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ευθύμιος ήταν αυτός ο οποίος στάθηκε δίπλα στον αυτοκράτορα σε δύσκολες περιόδους της ζωής του. Ο αυτοκράτορας Λέοντας Έκτος ο Σοφός υπήρξε, φυλακίστηκε από τον ίδιο τον πατέρα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τον αυτοκράτορα ο Ευθύμιος ήταν δίπλα του, ήταν το στήριγμά του, ήταν αυτός ο οποίος τον δυνάμωνε πνευματικά και τον έδωσε τη δύναμη να ανταπεξέλθει όλες αυτές τις δυσκολίες και να μπορέσει να σταθεί απέναντι στα δύσκολα της ζωής. Επομένως είχε επαφή με την αυτοκρατορική οικογένεια όταν αυτοκράτορα ήταν ο Βασίλειος ο Μακεδόν. Ήταν πνευματικός του γιού του, του Λέοντα. Ακριβώς, του πρωτότοκου γιού του Βασιλείου του Μακεδόνα. Προφανώς γνώριζε και τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, έτσι. Βεβαίως. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν γνώριμος ολόκληρης της οικογένειας των Μακεδόνων. Και αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι μια δυναστεία η οποία ξεκίνησε, μόλις είχε ξεκινήσει η δυναστεία των Μακεδόνων, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει με τον Βασίλειο του Μακεδόνα, κινδύνευε ουσιαστικά να τελειώσει, να κρίσει αυτή τη δυναστεία, καθώς ο πρωτότοκος γιος του Βασιλείου του Μακεδόνα και διάδοχος του θρόνου του είχε την ατυχία η σύζυγή του μία μετά την άλλη να οδηγούνται στο θάνατο χωρίς να του χαρίζουν κάποιο, κάποιο διάδοχο, έτσι. Και από ό,τι θυμάμαι και τα παιδιά τα οποία γεννούσε μαζί τους, κάποια κορίτσια, και αυτά πέθαιναν στη συνέχεια. Και με τις 4 συζύγους του έχει αποκτήσει παιδιά. Ωστόσο μόνο με την τέταρτη, ο γιος από την τέταρτη σύζυγό του, κατάφερε να επιβιώσει, και είναι ο γνωστός σε όλους μας αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος ο Πυρογέννητος. Θυμάμαι και πρέπει να το πούμε εδώ νομίζω κύριε Γερμάνη, είναι μεν πνευματικός του Λέοντα, αλλά επί της εποχής του και πριν γίνει πατριάρχης, πατριάρχευε ένας άλλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλαος ο Πρώτος, ο Μυστικός. Ο οποίος ήταν μυστικός γιατί ήταν ο εξαπορήτων μυστικός σύμβουλος του ιδίου, του Λέοντα, του Έκτου, του Σοφού. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτή την συνύπαρξη, τη σύγκρουση, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Ο Λέοντας δεν δέχτηκε το τέταρτο γάμο και αυτός ήταν, ο Άγιος Νικόλαος δεν δέχτηκε το τέταρτο γάμο και ήταν η αιτία που εκδιώχθηκε. Ο Ευθύμιος
τον δέχτηκε κατ' οικονομία, έτσι. Έγινε για λίγο πατριάρχης και από ό,τι θυμάμαι από την ιστορία, να μας την ξαναθυμίσετε όμως, ξαναεπανήλθε ο Άγιος Νικόλαος και όταν θέλησε μετά η ζωή, όταν πέθανε ο άντρας της, να επαναφέρει τον Άγιο Ευθύμιο, εκείνος δεν δέχτηκε. Για πέστε μας λιγάκι για τη συνύπαρξη αυτών των δύο πατριαρχών που είναι και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ας ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς από την πρώτη πατριαρχία στην οποία δώσανε και στον Ευθύμιο το αξίωμα του συγκέρου. Ο Ευθύμιος πριν γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε σύγκερος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Σύγκερος είναι ένα αξίωμα το οποίο δινόταν σε ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο ήταν το πιο έμπιστο πρόσωπο που είχε δίπλα του ο Πατριάρχης και δόθηκε στον Ευθύμιο από τον Στέφανο Α, από τον Στέφανο τον πρώτο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Να πούμε ότι ο Στέφανος ήταν αδερφός του Λεόντα του Έκτου του Σοφού και ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο αρκετά σε πολύ μικρή ηλικία, στην ηλικία των 18, 19, 20 ετών. Έζησε για πολύ λίγα χρόνια και μέχρι το τέλος της ζωής του κατήχε τον Πατριαρχικό θρόνο. Στη συνέχεια στο θρόνο ανέβηκε ένας άλλος Πατριάρχης, πριν ανέβει ο Νικόλαος ο Μυστικός, ο Αντώνιος Καβρέας. Και έπειτα ακολουθεί ο Νικόλαος ο Μυστικός. Μετά τον Νικόλαο Μυστικό είναι ο Πατριάρχης Ευθύμιος και στη συνέχεια πάρει ανεβαίνει στο θρόνο ο Νικόλαος ο Μυστικός. Ο Νικόλαος ο Μυστικός αρχικά για λόγους διαδοχής δέχτηκε τον τέταρτο γάμο του Λέοντα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αναγνώρισε τον διάδοχο τον Κωνσταντίνο Προφυλογέννητο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Λέοντας θα διέκοπτε τις άνομες σχέσεις του με την ζωή Καρβονοψίνα, την τέταρτη σύζυγό του. Ωστόσο όμως, αφού αναγνωρίστηκε ο τέταρτος διάδοχος, ο Λέοντας νυφεύτηκε αντί να χωρίσει με τη ζωή την Καρβονοψίνα, ωστόσο την νυφεύτηκε. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νικολάου του Πατριάρχου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στην Εκκλησία, στους κόρπους της Εκκλησίας μια γενικότερη δυσαρέσκεια απέναντι στο Λέοντα. Ο Λέοντας φυσικά αυτοκράτορας ήταν, δεν μπορούσε να δράσει όπως ο ίδιος επιθυμούσε, με αποτέλεσμα να ζητήσει την παραίτηση του Νικολάου του Μυστικού. Οι πηγές κάνουν λόγο ότι ο Νικόλαος υπήρξε όχι μόνο μια Άγιος της Εκκλησίας βεβαίως, ωστόσο οι πηγές κάνουν λόγο ότι είναι μια προσωπικότητα αρκετά μυστική, μυστικός στο αξίωμα, αλλά και μια προσωπικότητα αρκετά μυστική, με συμμετοχή σε διάφορες στάσεις και εξεργέσεις εναντίον του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας, έχοντας αποδείξεις για όλα αυτά, κατάφερε και ανάγκασε τον Νικόλαο να υπογράψει παραίτηση από τον πατριαρχικό του θρόνο. Η παραίτηση αυτή μάλιστα έγινε όχι μία φορά, αλλά ούτε δύο, ούτε και τρεις, τέσσερις φορές. Και το εντυπωσιακό είναι ότι η πληροφορία αυτή προέρχεται όχι μόνο από το βίο του Ευθυμίου, ο οποίος βίωσε το Ευθυμίου ενδεχομένως είναι και ένα μεροληπτικό υπέρ του Ευθυμίου κειμένου, αλλά προέρχεται και από άλλες πηγές. Μάλιστα, ο βίος του Ευθυμίου διασώζει το κείμενο των παρετήσεων του Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο κείμενο των παρετήσεων διασώζεται αυτορεξή και από άλλες πηγές, πράγμα το οποίο δηλώνει την εγκυρότητα των όσων παραδίδει ο βίος του Ευθυμίου. Μετά την παραίτηση του Νικολάου,
αυτοκράτορα ζητάει από τον Ευθύμιο να ανέρθει στον αυτοκρατορικό, στον πατριαρχικό θρόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Ευθύμιος ήταν ένα πρόσωπο το οποίο δεν τον το μοναδικό το οποίο τον ενδιέφερε ήταν η νηστεία, η προσευχή, ο μοναχικός βίος. Ήταν πράγματα τα οποία ήταν ξένα απέναντι στον Ευθύμιο και η αντίδρασή του ήταν και αυτού η αντίδραση του Ευθυμίου, η αντίδραση στο κάλεσμα του αυτοκράτορα ήταν έντονη, υπήρξε έντονη. Είναι αλήθεια, κύριε Γερμάνη, ότι στην φάση αυτή, δηλαδή πριν αναλάβει τον πατριαρχικό θρόνο, στην πρώτη φάση δηλαδή που ο πατριάρχης, ο Νικόλαος, ο μυστικός, καταρχάς είχε αποφασίσει να δεχθεί το τέταρτο γάμο, θυμάμαι ότι είχε εναντιωθεί εναντίον του όλη η μοναστική κοινότητα, στο πούμε έτσι, της, όχι μόνο της Βασιλεύουσας Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την τάξη ανήκε και ο Ευθύμιος, σωστά? Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι τα γεγονότα όπως τα περιγράψατε. Να πούμε ότι ο αυτοκράτορας Ρέοντας είναι αυτός ο οποίος όχι μόνο παντρεύτηκε με την ευλογία της Εκκλησίας 4 φορές, αλλά ήταν και αυτός ο οποίος θέσπισε το νομικό σύστημα της εποχής, το οποίο απαγόρευε τον τρίτο γάμο, τον επέτρεπε σε εξαιρετικές περιπτώσεις έτσι, και τον θεωρούσε μοιχεία. Ήταν αυτός ο οποίος θέσπισε τους νόμους και ήταν και αυτός επίσης ο πρώτος τους καταπάτησε τους νόμους τους οποίους θέσπισε. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τη δεινή θέση στην οποία βρέθηκε όχι μόνο η Εκκλησία, αλλά και ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας και οι πατριάρχες. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι γίνεται αυτή η ιστορία και θέλει μετά ο αυτοκράτορ, από ό,τι φαίνεται, να έχει έναν πολύ δικό του άνθρωπο στον πατριαρχικό θρόνο, μια και ο Ευθύμιος ήταν ο πνευματικός του, ενώ ο Νικόλαος ήταν ο σύμβουλός του, να το πούμε έτσι. Κάπως έτσι πρέπει να έχουν γίνει τα πράγματα, και προωθεί και ζητάει από τον Ευθύμιο να αναλάβει πατριάρχη, σωστά? Ναι. Στον κίνδυνο η Εκκλησία να μείνει ακέφαλη, ο Ευθύμιος δέχεται κατόπιν εξαιρετικών πιέσεων από τον αυτοκράτορα την πρόταση του αυτοκρατόρου και γίνεται και εκλέγεται το επόμενος πατριάρχης. Η εκλογή του σε πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, η άνοδός του στον πατριαρχικό θρόνο έγινε το έτος 907 και διήρκησε μέχρι το έτος 912. Ως προς την ακριβή ημερομηνία, οι πληροφορίες μας είναι ερυπέστατες. Πιθανότατα η εκλογή του στον πατριαρχικό θρόνο Κωνσταντινούπολης έγινε μέσα Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτήν την ημερομηνία. Γενικά οι ημερομηνίες αυτή την περίοδο είναι αρκετά ρευστές και έτσι με αρκετά μεγάλη δυσκολία μπορούμε να τοποθετήσουμε με ακρίβεια κάποια χρόνια. Είναι ταραγμένη η περίοδος αυτή, έτσι, και δεν έχουμε ταραγμένη... και με την έννοια όλων αυτών που είπαμε στο παλάτι, με αυτή τη λογική. Ναι, με αυτή την έννοια, αυτή την έννοια, ναι, γιατί και δεν έχουμε και έναν μεγάλο ιστορικό για να καταγράψει τα γεγονότα. Ο Θεοφάνης έχει ήδη τελειώσει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Η σημαντικότερη, όπως προείπα, η σημαντικότερη πηγή των γεγονότων αυτής της περίοδου είναι ο βίος του Ευθυμίου. Ό,τι γνωρίζουμε για αυτή την περίοδο το γνωρίζουμε μέσα από τον βίο του Ευθυμίου. Οπότε οι πληροφορίες είναι γενικά περιορισμένες. Μάλιστα. Ανεβαίνει λοιπόν στον πατριαρχικό θρόνο, κατεβαίνει ο Νικόλαος ο μυστικός και ανεβαίνει ο Ευθύμιος. Ο Ευθύμιος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είναι και ο πρώτος με αυτό το όνομα, έτσι, πατριάρχης Ευθύμιος ο πρώτος. Βεβαίως, και ονομάζεται ο πρώτος γιατί υπακολούν το 14ο αιώνα, 15ο αιώνα, υπάρχει ένας δεύτερος Ευθύμιος, που κατά τη διάρκεια της ερευνάς μας
μας δημιούργησε κάποια προβλήματα, γιατί ήταν λίγο συγκεκριμένα όσο αφορά την εγωγραφία του Ευθυμού, ποια από τα έργα ανήκουν στην Ευθύμη των Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης τον πρώτο, ποια ανήκουν στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Ευθύμη τον δεύτερο, πράγματα τα οποία δεν ήταν μέχρι και πρότινος έτσι ξεκάθαρα στην διεθνή βιβλιογραφία. Κύριε Γερμάνη, να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική και ευθύς αμέσως να συνεχίσουμε με την Πατριαρχία του Αγίου Ευθυμίου. Ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στα μεγάλα αφιερώματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα, αλλά κυρίως με τον κύριο Φίλιππο Γερμάνη, που η διδακτορική του διατριβή είναι στον Άγιο Ευθύμιο τον Πρώτο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, που είναι και το θέμα της εκπομπής μας. Είδαμε λοιπόν από ό,τι μας είπε ότι ενδεχομένως κατάγεται από τη Σελεύκεια της Ισαυρίας, από πολύ νεαρή ηλικία είχε την κλίση και ήθελε να γίνει μοναχός και έτσι μπήκε, έγινε κουράτο, έγινε, μπήκε στη μοναχική αδελφότητα, να το πούμε κοινότητα έτσι. Ο δρόμος του τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη και γίνεται ο πνευματικός του μετέποτα αυτοκράτορα Λέοντα, όταν ήταν ακόμα αυτοκράτορο βασίλειος ο Μακεδόν. Έχει ήδη γνωριστεί με την βασιλική οικογένεια και είναι πνευματικός του πρίγκιπα Λέοντα, του μετέπειτα Λέοντα του Σοφού. Ο Λέων ο έκτος ο σοφός είναι αυτός που έχει μείνει στην ιστορία, που δημιούργησε κάποια προβλήματα με τον τέταρτο γάμο του, με την Ζωή Καρβουνιψίνα ή Ζαούτσινα ή όπως αλλιώς τη λέγαν, γιατί η Καρβουνόψινα είχε όψη, είχε μαύρα μάτια, κάπως έτσι το λένε οι ειδικοί. Και αυτή ήταν η αιτία, δύο άγιοι της Εκκλησίας μας να πατριαρχεύσουν την ίδια περίοδο, ο Νικόλαος ο Μυστικός και ο Ευθύμιος. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, κύριε Γερμάνη, στην Πατριαρχία του Ευθυμίου. Διώχνει ο Λέων τον Νικόλαο Μυστικό και ανεβάζει και δέχεται να γίνει Πατριάρχης ο Ευθύμιος. Μία μικρή διευκρίνηση πριν να ξεκινήσουμε να συζητάμε για την Πατριαρχία του Ευθυμίου. Μία από τις σύζυγους του, η πρώτη σύζυγος του Λέοντα του Σοφού ήταν η Αγία Θοφανό. Η δεύτερη σύζυγος ήταν η Ζωή η Ζαούτσενα, κόρη του Ζαούτσι. Ναι, έχετε δίκιο και την είπα μαζί με, ναι, έχετε, ναι. Και η τρίτη σύζυγος ήταν η Ευδοκία η Βαϊάννη και η τέταρτη σύζυγος ήταν η Ζωή Καρβουνόψινα. Δύο από τις τέσσερις δηλαδή σύζυγους του Λέοντα του Σοφού είχαν το όνομα Ζωή. Η δεύτερη και η τέταρτη στη σειρά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Ευθύμιος ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο, όπως προείπαμε, μέσα Φεβρουαρίου, πιθανότητα μέσα Φεβρουαρίου του 907, και παρέμεινε μέχρι και μέσα Μαΐου του 912. Παρόρισε τις αντιρρήσεις τις οποίες είχε αρχικά, ωστόσο κάφτηκε μπροστά στην απειλή του Αυτοκράτορα ότι ο θρόνος δεν θα καλυφθεί από κάποιον άλλον και ότι ενδεχομένως ο Αυτοκράτορας θα επέστρεφε σε μια υδρολατρική σε κάποια αίρεση, μπροστά στον κίνδυνο ο Αυτοκράτορας να υποπέσει σε κάποια αίρεση. Ο Ευθύμιος αποδέχεται την πρόταση και ανεβαίνει στον Πατριαρχικό θρόνο. Ωστόσο όμως, παρόλο το ότι ήταν ο Ρέοντας ήταν πνευματικό τέκνο του Ευθυμίου, αρκετές φορές ο Ευθύμιος τον δυσαρέστησε το Ρέοντα με τις συμβουλές του και τις παροτρύνσεις του. Ο Ρέοντας θέλησε η τέταρτη σύζυγός του, η Ζωή Καρβονοψίνα, να ανακηρυχθεί Αυγούστα, κάτι με το οποίο διαφωνούσε ο Ευθύμιος, γιατί έτσι ουσιαστικά νομιμοποιούσε και τον τέταρτο γάμο του, τον οποίο τέταρτο γάμο η Εκκλησία φυσικά δεν τον δέχεται και τον απορρίπτει ως μοιχή, απορρίπτει τον τρίτο, πολύ περισσότερο τον τέταρτο. Οι εντάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν ήταν έντονες. Στο διάμεσο ο Αυτοκράτορας Λέοντας πεθαίνει και στο θρόνο το διαδέχεται ο αδερφός του Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος ήταν ένας αυτοκράτορος ο οποίος φίλος του Νικολάου του Νικολάου του πρώτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, του μυστικού, και όπως καταλαβαίνετε ήταν θετικά διατεθειμένος απέναντι στον Νικόλαο μυστικό. Με την άνοδο του Αλεξάνδρου στον αυτοκρατορικό θρόνο, ο Νικόλαος επανέρχεται στον θρόνο, ο Νικόλαος, με συνοπτικές θα λέγαμε διαδικασίες, και ακολουθεί η καθαίρεση του Ευθυμίου από τον Πατριαρχικό θρόνο. Όλο αυτό δημιούργησε μια ένταση, η οποία ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στα πρόσωπα στα οποία άμεσα εμπλέκονταν, όπως ο Νικόλαος ο Μυστικός, ο Ευθύμιος, ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορος Αλέξανδρος, ο Αυτοκράτορος ο Ρέοντας. Αλλά ήταν μια ένταση η οποία έλαβε τεράστιες διαστάσεις και έφτασε μέχρι και το πιο απομακρυσμένο σημείο της αυτοκρατορίας. Δημιουργήθηκε στην Εκκλησία με την άνοδο του Ευθυμίου στον Πατριαρχικό θρόνο, δημιουργήθηκε στην Εκκλησία ένα σχίσμα, το οποίο σχίσμα διήρκησε για αρκετά χρόνια, τυπικά έριξε το 920 με τον τόμο της Ενώσεως, αλλά ουσιαστικά όμως ταράνισε την Εκκλησία όλο τον 10ο αιώνα. Και εδώ φαίνονται και οι διαφορές, κύριε Γερμάνη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, έτσι, γιατί οι Πατριάρχες στην Δύση, ο Πάπας και στα Πατριαρχία, ήταν χαλαροί όσον αφορά τους γάμους, τους πολλούς, έτσι. Και γι' αυτό είχε στείλει και ο Λέων πρεσβείες για να ζητήσει την γνώμη σε πρώτη φάση του Πάπα και των Πατριαρχών, οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα στο να κάνει ο Αυτοκράτορας τέταρτο γάμο. Σωστά δεν τα λέω? Ναι, σωστά. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε και μια διαφοροποίηση, μια διαφορετικές νοοτροπίες και τα λοιπά, για να καταλήξει μετά την καθαίρεση του Αγίου Ευθυμίου και την ανάβαση πάλι του Νικολάου του Μυστικού να γίνει αυτός ο τόμος της Ενώσεως, όπως μας είπατε,
όπου εδώ προσπάθησα να ενώσει εμποδίζεται οριστικά ο τέταρτος γάμος. Επισήμως πλέον στην Εκκλησία, σωστά. Ναι, ό,τι ισχύει σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αναφορικά με τους γάμους, αναφορικά με το γάμο, έχει θεσπιστεί από τότε. Αλλά να πούμε όμως πριν ότι δύο αγιασμένες προσωπικότητες και ο Νικόλαος ο πρώτος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αλλά και ο Ευθύμιος ο πρώτος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, λίγο πριν το θάνατο του Ευθυμίου, αποκαταστήσανε τις σχέσεις. Οπότε ο τόμος της ενώσεως ουσιαστικά ήταν το επισφράγισμα αυτής της αποκαταστάσεως των σχέσεων των δύο πατριαρχών. Αυτά όσο αφορά την περίοδο της Πατριαρχίας, ήταν μια Πατριαρχία αρκετά σύντομη, ωστόσο όμως να πούμε ότι γενικότερα... 4,5 χρόνια περίπου, έτσι κύριε Γερμάνη. 4,5 χρόνια περίπου, αλλά ήταν κάτι όμως το οποίο συνέβαινε αρκετά συχνά την εποχή. Οι αυτοκράτορες όπως και οι Πατριάρχες διαδέχονταν ο ένας μετά τον άλλον σε αρκετά σύντομο διάστημα, και αυτό λόγω... πολιτικών καταστάσεων. Έτσι ακριβώς, και πολιτικών καταστάσεων, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και λόγω των ασθενειών. Ας αναλογιστούμε ότι ο μέσος ζωής ενός Βυζαντινού δεν ξεπερνούσε σε αρκετές περιπτώσεις τα 40-45 χρόνια. Οπότε το μέσο προσδόκιμο ήταν αρκετά χαμηλό, παρόλο που οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε δεν είναι και πάρα πολλές. Το γεγονός ότι ο Ευθύμιος έζησε κοιμήθηκε σε ηλικία περίπου 85 ετών, αυτό δείχνει το πόσο την καλή κατάσταση ας πούμε της υγείας του, αλλά και γενικότερα την καλή κατάσταση της ζωής στην οποία... Ήταν σύγγελος του Πατριάρχη ο Ευθύμιος και πριν γίνει Πατριάρχης ο Νικόλαος, έτσι ο Νικόλαος τον βρίσκει σύγγελο και τον διατηρεί νομίζω. Ναι, βεβαίως, όλοι οι Πατριάρχες. Υπήρξε σύγκυρος ο Στεφάνου, τον διατηρεί ο Νικόλαος. Τον διατηρεί ο μετέπειτα Πατριάρχης ο Αντώνιος ο Καβλέας και φυσικά και ο Νικόλαος. Διώχνουν τον Νικόλαο και ανεβαίνει ο σύγκελος Ευθύμιος πλέον στο πατριαρχικό θρόνο. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός από τα του γάμου, έχουμε κάτι άλλο το οποίο συνδέεται με την πατριαρχία του? Όχι, οι πληροφορίες δυστυχώς οι οποίες σώζονται, και γι' αυτό βέβαια σώζονται, γιατί ήταν κάτι το οποίο τάραξε όχι μόνο τον εκκλησιαστικό βίο, αλλά γενικότερα και τον πολιτικό βίο της εποχής. Ήταν κάτι πολύ, ένα γεγονός, ήταν γεγονότα, πολύ έντονα γεγονότα, και γι' αυτό και μείνανε, και γι' αυτό και καταγραφήκανε. Γεγονότα μικρότερης αξίας και σημασίας δυστυχώς δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν περάσει και δεν έχουν διασωθεί μέχρι και τις μέρες μας. Ο βίος του Ευθυμίου βεβαίως ένα γεωλογικό κείμενο το οποίο έχει γραφεί στο πλαίσιο της αναγνωρίσεως του Αγίου της Εκκλησίας μας, μεροληπτεί σε κάποια σημεία υπέρ του Ευθυμίου, όπως όλα βεβαίως τα γεωλογικά κείμενα, αλλά αυτό το οποίο είπα είναι ότι ανέφερε και προηγουμένως είναι το ότι διασώζει αυτορεξή κείμενα, τα οποία κείμενα διασώζονται και από άλλες πηγές. Και μέσα από το βίο του Ευθυμίου φαίνεται ότι ο Ευθύμος ήταν μια προσωπικότητα θα λέγαμε ένας απλός άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος που κυρίως ενδιαφέρονται για την προσευχή και την νηστεία. Οπότε μάλλον αν εξαιρέσουμε τα γεγονότα της πολυγαμίας του Ευθυμίου, το υπόλοιπο διάστημα μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε ότι του βίου του το πέρασε προσεύχοντας και με προσευχή με αρκετά
αρκετά μεγάλα διαστήματα προσευχής, ας πούμε. Και όταν καθερείται από το θρόνο τον Πατριαρχικό, εξορίζεται, διαβάζουμε, ή απομακρύνεται ακριβώς, γιατί παίζουν όλοι οι λέξεις. Ουσιαστικά απομακρύνεται από τον Πατριαρχικό θρόνο και αποσύρεται σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι της Αγαθού. Είναι ένα μοναστήρι το οποίο εκτός των τυχών της Κωνσταντινούπολης, όπως και τα περισσότερα μοναστήρια, αυτή ήταν ουσιαστικά η ποινή που επιβάλλανε στον Ευθύμιο. Βεβαίως, στην πραγματικότητα για τον Ευθύμιο δεν ήταν ποινή αυτό. Αυτό ήταν αυτό το οποίο επιθυμούσε η ψυχή του. Το να είναι ήσυχος και ήρεμος και να αφοσιωθεί στην προσευχή που τόσο πολύ αγαπούσε. Βέβαια υπήρξε μια έτσι ταπεινωτική απομάκρυση από τον Πατριαρχικό θρόνο. Συγκαλέσανε, ο Νικόλαος συγκάλεσε στη Μάγναυρα, η Μάγναυρα ήταν η αίθουσα η οποία συγκεντρώνονταν ας πούμε ο αυτοκράτορας με όλους τους αριστοκράτες προκειμένου να πάρουν τις διάφορες αποφάσεις για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Συγκέντρωσε εκεί πέρα όσους από τους κληρικούς μπόρεσε να συγκεντρώσει και που ήταν υπέρ του, και έκανε μια δίκη η οποία αρκετά ταπεινωτική. Οι πηγές, ο οποίος του Ευθυμίου αναφέρει πως ο Ευθύμιος προσήλθε στη Μάγναυα ντυμένος με τα αρχαιολογικά του άρθια, τα οποία του τα ξεσκίσανε, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που τον κακοποιήσανε σωματικά, σε τέτοιο σημείο που σχεδόν έπεσε ρυπόθυμο στο έδαφος της Μάγναυας και τον βγάλανε έξω, ας πούμε, ρυπόθυμο. Είναι εικόνες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, όχι μόνο κάποιος να τις διαβάζει, αλλά πολύ περισσότερο να τις φαντάζεται μέσα από την ανάγνωση. Μάλιστα. Είναι έτσι μια ιδιαίτερη μορφή και ο Άγιος Ευθύμιος, γιατί βλέπουμε ότι έχει για λόγους που δεν γνωρίζουμε απόλυτα και αντιτάχθηκε αρχικά στον τέταρτο γάμο, έτσι, και στήριξε τον Λέοντα. Ο Λέοντα είχε παντρευτεί τη Θεοφανώ, όπως μας είπατε, κύριε Γερμάνη, την οποία όμως σε μικρή ηλικία την απεχθανόταν και δεν την ήθελε. Και ήθελε να ζητήσει διαζύγιο και από ό,τι ξέρω τον απέτρεψε ο Ευθύμιος αυτό. Στη συνέχεια και είχε κάποιες, ας πούμε, και κάποια αυστηρά, στο πούμε, στοιχεία, και μετά κατ' οικονομία δέχεται τον τέταρτο γάμο. Ενώ στην αρχή δεν τον δεχόταν και είχε αντιταχθεί, ας πούμε, μαζί με όλους τους μοναχούς. Ουσιαστικά η Θεοφανώ ήταν η σύζυγος η οποία επιβάλλανε στο Λέοντα οι γονείς του. Ναι, σε μικρή ηλικία. Ναι, η σύζυγος η οποία επιθυμούσε να νυφευθεί ο Λέοντας ήταν η Ζωή Ταούτσενα, με την οποία από ό,τι φαίνεται διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις, παρόλο που ήταν υφευμένος με την Άγια Θεοφανώ. Είπαμε, για λόγους οικονομίας έγινε όλο αυτό, και μπροστά στον κίνδυνο να μείνει η Εκκλησία ακέφαρη, ο Ευθύμιος δεν είχε άλλη επιλογή. Η καθαίρεσή του και ο τρόπος με τον οποίο έγινε έχει να κάνει και με όλη αυτή τη βιωτήτη όσον αφορά την βασιλική οικογένεια, υποψιάζομαι, κύριε Γερμάνη, έτσι. Βεβαίως. Είπαμε ότι στον θρόνο ανέβηκε ο Αλέξανδρος, ο αδερφός του Λέοντα, ο οποίος ήταν ένας, θα μου επιτρέψει το χαρακτηρισμό, ένας τραχής άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερα μορφωμένος. Διαβάζουμε στην ιστορία ότι διήγε και άσωτο βίο, συν της άλλης. Δεν είχε δηλαδή και διοικητικά προσόντα, δεν τον ενδιέφερε η διοίκηση της αυτοκρατορίας, να το πούμε έτσι. Καθόλου δεν τον ενδιέφερε. Στο θρόνο βρέθηκε τυχαία. Στο θρόνο βρέθηκε τυχαία και παρέμεινε στο θρόνο περίπου για 13 μήνες, καθώς κοιμήθηκε. Ο θάνατος
διάκοψε την όρη αυτή να άστατη και άσωτη πορεία της ζωής του. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η καθαίρεση του Ευθυμίου και η εξορή, η απομάκρυνσή του μάλλον σε μοναστήρι, όπου και εκεί έζησε το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Οι σχέσεις του με τον Νικόλαο, το μυστικό έκτοτε, έφτιαξα να το πούμε έτσι. Ναι, λίγο πριν το θάνατο του Ευθυμίου, το 1917, επήρθε στις περίοδες μεταξύ του Νικολάου, υπήρξε και από την πλευρά του Ευθυμίου, αλλά κυρίως από την πλευρά του Νικολάου, ο οποίος Νικόλαος, όπως σας είπα, κακοποίησε σωματικά, οι άνθρωποι του Νικολάου κακοποίησαν σωματικά τον Ευθύμιο, υπήρξε αμοιβαία συγχώρεση, και αυτή η αμοιβαία συγχώρεση οδήγησε και στην ένωση, στην ένωση της Εκκλησίας, είναι το πρώτο βήμα το οποίο οδήγησε στην, στην ένωση της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι ο Λέων, από την αγάπη του στον πνευματικό τον Άγιο Ευθύμιο, του είχε ιδρύσει μονή μέσα στην, στα τείχη όμω της Κωνσταντινούπολης, έτσι, στην περιοχή του Ψαμαθία, κοντά στη μονή του Στουδίου. Έξω από τα τείχη ήταν και αυτήν. Έξω, ναι. Η εξορία του όμως δεν γίνεται στο μοναστήρι αυτό. Όχι. Που ήταν υποτίθεται δικό του, αλλά σε άλλη μονή. Σε άλλη μονή, με την οποία όμως μονή, ουσιαστικά η μονή της Αγαθού και η μονή του Ψαμαθία ήταν δύο μονές οι οποίες συνδέονται πνευματικά. Πρώτα πέρασε ο Ευθύμιος από τη μονή της Αγαθού και μετά όταν ο Αυτοκράτορας του δόρισε τη μονή του Ψαμαθία, τότε ουσιαστικά αποσύρθηκε στη μονή του Ψαμαθία. Πριν αποσυρθεί στη μονή του Ψαμαθία ήταν στην, στη μονή του, της Αγαθού. Και εκεί στη μονή της Αγαθού τελείωσε, σωστό? Ναι, εκεί επήρθε η κοίμηση του Ευθυμίου, η κοίμησή του το 1917 σε ηλικία 85 ετών, σε ηλικία περίπου 85 ετών. Ο ίδιος μέσα από τον βίο του Ευθυμίου, σε αρκετές περιπτώσεις ο βίος του Ευθυμίου τονίζει το διορατικό χάρισμα που είχε ο Ευθύμιος. Αναφέρει σε αυτό και το γεγονός ότι ο Ευθύμιος είχε ήδη γνώριζε για την ημέρα του θανάτου, το είχε μαζέψει όλους τους μοναχούς, τους οποίους και τους άφησε τη διαθήκη του και το τυπικό των δύο μοναστηριών, της Μονής του Ψαμαθία και της Μονής της Αγαθού. Άρα ήταν ένας άνθρωπος πνευματικός, με πολλά πνευματικά τέκνα, έτσι, και αυτό φαίνεται ότι τον είχε επιλέξει και ο Λέων για πνευματικό του και ίσως και τα αδέλφια του. Βεβαίως, τόσο ο Λέοντας όσο και ο Νικόλαος είναι δύο προσωπικότητες παρόριστη τον έντονο βίο του, τις διαφορές τους, ναι, αρκετά πνευματικά άτομα. Γι' αυτό και αυτή είναι η διαμάχη μεταξύ των δύο πατριαρχών απέκτησε και τόσο μεγάλες διαστάσεις. Η διαμάχη του Ευθυμίου και του Νικολάου έγινε γνωστή και δημιούργησε οπαδούς ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της αυτοκρατορίας. Αυτό δείχνει το πόσο κόσμο πνευματικά καθοδηγούσε ο καθένας τους, γιατί δεν μπορεί διαφορετικά ένα γεγονός να πάρει τόση μεγάλη έκταση, αλλά λόγω του πνευματικού βίου και των δύο και οι δύο είχαν αρκετά πνευματικά από ό,τι φαίνεται τέκνα, τα οποία ο καθένας από την αγάπη του προς το πνευματικό του πατέρα υποστήριζε τη δικιά του άποψη και θέση. Μας είπατε ότι στο τέλος προείδε την κίνησή του και κάλεσε τους μοναχούς από τα δύο μοναστήρια, του Ψαμαθία και της Αγαθού, τους έδωσε οδηγίες για την διοίκηση των μοναστηριών, έτσι, και τους άφησε τη διαθήκη του
που αποτελούσε ταυτόχρονα και μέρος του τυπικού που είχε συντάξει για τα δύο μοναστήρια. Αυτά τα κείμενα υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα κείμενα δεν σώζονται, αλλά δεν σώζονται από άλλες πηγές. Επίσης ο βίος του Ευθυμίου διατηρεί το πλήρη κείμενο. Ο βίος του Ευθυμίου διατηρεί το κείμενο όπως καταγράφηκε εκείνη την περίοδο. Μάλιστα το κείμενο της Διαθήκης έχει εκδοθεί και από μια μεγάλη βυζαντινολογική σειρά που εκδίδει ένα ίδρυμα στην ΟΑΣΚ, τον Dumbarton Oaks. Στη σειρά Dumbarton Oaks Paper, αν δεν απατάμε, έχει εκδοθεί. Αυτή είναι το σημαντικότερο στοιχείο του βίου, είναι αυτό, το ότι διατηρεί τα κείμενα αυτορεξή. Δεν μας κάνει μια, πέρα από την περιγραφή των κειμένων, διατηρεί και το ίδιο το κείμενο. Μάλιστα. Αυτή είναι η σπουδαιότητα του. Είναι αλήθεια ότι προέβλεψε ότι μετά την κοίμησή του θα είχαν πρόβλημα τα μοναστήρια? Ναι, έτσι αναφέρει ο βίος του, ότι μετά την κοίμησή του οι μονές θα περάσουν μια περίοδο αναστάτωσης, ωστόσο όμως η περίοδος αυτή, και αναφερόταν φυσικά στο σχίσμα στο οποίο δημιουργήθηκε στην Εκκλησία, ωστόσο όμως αυτή είναι η περίοδος κάποια στιγμή θα τελειώσει, όπως και τελείωσε, με αποτέλεσμα να επανέλθει η ειρήνη στην Εκκλησία. Όλα αυτά για το τέλος του τα βρίσκουμε στο βίο του, κύριε Γερμάνη. Ναι, στο βίο του. Γιατί διάβασα στη διδακτορική σας διατριβή που αναφέρεται και τα λόγια που είπε πριν εκπνεύσει. Στο βίο του τα βρίσκουμε όλα αυτά. Βέβαια υπάρχει ένα άλλο κείμενο, είναι ο επιτάφιος ο οποίος εκφώνησε προς τιμή του Ευθυμίου ο Αρέθας Κεσαρίας. Μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα, ο Αρέθας Μητροπολίτης Κεσαρίας, μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα της εποχής. Κάποια από τα στοιχεία ουσιαστικά, από τα στοιχεία που μεταφέρει το κείμενο του Αρέθα, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία γράφει ο βίος. Μάλιστα. Κοιμάται λοιπόν ειρηνικά στις 5 Αυγούστου του 1917, που και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του κάθε έτος. Η ταφή του που έγινε? Δεν έχουμε και γι' αυτό πληροφορίες. Ενδεχομένως στη Μονή της Αγαθού ή διαφορετικά πολύ πιθανό και στο μοναστήριο. Στη Μονή του Ψαμαθία δεν έγινε, δεν νομίζω ότι έγινε εκεί. Εκεί κάποια στιγμή μετά τον τόμο της Ενώσεως πρέπει να έγινε η ανακομιδή των υψάνων του. Στο μοναστήρι το δικό του, να το πούμε έτσι. Ναι, στο μοναστήρι το δικό του έγινε πολύ αργότερα η ανακομιδή και αφού υπήρχε η ειρήνη στην Εκκλησία, έγινε η ανακομιδή των υψάνων του. Ο Άγιος Ευθύμιος κοιμάται τον Αύγουστο του 1917. Ο Νικόλαος ο Μυστικός το Μάιο του 1925, 8 χρόνια μετά, ξέρουμε σε άλλο μοναστήρι και αυτός, των Γαλακρινών. Γνωρίζουμε αν μετήχε της εξοδίου, ακολουθίες κλπ. Ή όχι? Όχι, δεν έχουμε τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Τέτοιου είδους λεπτομέρειες δυστυχώς δεν έχουμε. Ενδεχομένως ο οποίος να τις διέσωζε, όπως διέσωζε ας πούμε τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία της τρίτης συζύγου του Λέοντα, της Ευδοκίας Βαϊανής. Αλλά όχι, για τον Ευθύμιο δυστυχώς δεν έχουμε. Και αυτό ενδεχομένως γιατί απουσιάζω πολλά φύλλα από τον βίο. Μπορεί ίσως κάπου να υπάρχουν και να περιμένουν να τον ερευνητή να τα ανακαλύψει. Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, όπως μέσα από το βίο γίνεται αναφορά σε συγγραφικό έργο του Ευθυμίου, το οποίο δυστυχώς όμως η μέχρι τώρα έρευνα δεν το έχει, ήδη διασώζεται ή φυσικά η μέχρι τώρα έρευνα δεν το έχει ακόμη ανακαλύψει. Το Άγιο Όρος έχει αρκετά έτσι χειρόγραφα σχετικά με αυτά τα θέματα που δεν έχουν ακόμα διαβαστεί, ή το Βατικανό? Κοιτάξτε, τα έργα του Ευθυμίου, τα γνωστά έργα του Ευθυμίου έχουν εκδοθεί. Ο μεγαλύτερος όγκος των χειρογράφων που διασώζουν έργα του Ευθυμίου διασώζεται στον ελληνικό χώρο.
Ωστόσο όμως υπάρχουν και χειρόγραφα τα οποία διασώζονται σε διάφορες βιβλιοθήκες, κυρίως ανά την Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο, και στην Αμερική. Ναι, το Άγιο Όρος διασώζει ένα μεγάλο όγκο από τα χειρόγραφα που παραδίδουν τα έργα του Ευθυμίου, το Βατικανό επίσης, και κάποιες βιβλιοθήκες της υπόλοιπης Ευρώπης, όπως είναι η βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου και κάποιες βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της Γερμανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε τα του βίου του και τα του τέλους του. Όμως ήδη έχουν καταλάβει οι ακροατές μας ότι ο Άγιος Ευθύμιος έχει συγγράψει και κάποια έργα, εκτός από τη Διαθήκη και τις εντολές. Θα σταματήσουμε εδώ, μια και τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής, και στο επόμενο θα ασχοληθούμε με τα έργα του Αγίου Ευθυμίου. Σε λίγο και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές. Προσκυνηματικά ταξίδια εις τους Αγίους Τόπους. Συνεχείς αναχωρήσεις κάθε μήνα. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύησης η 20ετής εμπειρία μας. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. Η Φίλιος. Προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263, 5236-268. Ιστοσελίδα www.haifelios.gr. Απαντήσεις των ιατρών που συμμετέχουν στην εκπομπή Ιατρικές Συναντήσεις στις ερωτήσεις των ακροατών. Ιατρικές συμβουλές από τον ορθοπαιδικό χειρουργό Δημήτριο Κούλαλη. Κύριε Κούλαλη, για ποιους λόγους ένας ώμος γίνεται ασταθής? Ένας ώμος γίνεται ασταθής όταν μετά από τραυματισμό υποστεί βλάβη των ανατομικών στοιχείων που παίζουν ρόλο στη σταθερότητά του, όπως για παράδειγμα είναι ο επιχείλιος χόνδρος, και όταν συνυπάρχει ανατομική παραλλαγή της ανατομίας του. Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr. Η ώρα είναι 11. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Μεγάλα Αφιερώματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το θέμα μας είναι ο Άγιος Ευθύμιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Στο πρώτο μέρος είδαμε το βίο του, την καταγωγή του, πώς πατριάρχευσε, πώς ήταν οι συνθήκες της αυτοκρατορίας και τα προβλήματα την περίοδο εκείνη, και το οσιακό τέλος του. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 5 Αυγούστου, και κοντά μας έχουμε τον άνθρωπο που έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με τον Άγιο Ευθύμιο, τον πρώτο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, μια και η διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι για τον Άγιο Ευθύμιο, είναι ο κύριος Φίλιππος Γερμάνης. Κύριε Γερμάνη, η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο, όπως είπαμε, και γιορτάζει στις 5 Αυγούστου. Γνωρίζουμε πότε έγινε αυτό? Δεν γνωρίζουμε το πότε έγινε αυτό, ωστόσο οι μαρτυρίες είναι αρκετά πρόημες. Οι μαρτυρίες οι οποίες αναφέρονται στην αγιότητα του Ευθυμίου είναι από τον 10ο χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα.
αφιβολίες ως προς την αγιότητα και την ένταξή τους στους καταλόγους των Αγίων εκφράστηκαν αρκετές, και αυτό γιατί μία από τις πρώτες μαρτυρίες, ουσιαστικά η μέχρι πρόσφατα, η μέχρι και την δημοσίευση της διατριβής μας μαρτυρίες, περιοριζόταν σε ένα ευαγγελιάριο ή λεξιονάριο. Είναι κείμενα τα οποία διαβάζονται, τα κείμενα τα οποία διαβάζονται στην Εκκλησία και τα οποία αναφέρονται και στην και στη μνήμη των Αγίων που τιμάται κάθε μέρα. Ένα ευαγγελιάριο, το υπαριθμό 426 του 11ου αιώνα, 426 του Παναγίου Τάφου της Κωνσταντινούπολης του 11ου αιώνα, μετέφερε αυτή την πληροφορία ότι η μνήμη του Ευθυμίου τιμάται στις 5 Αυγούστου. Το ευαγγελιάριο όμως που σώζεται σήμερα με τον αριθμό 426 δεν μας δίνει αυτού του είδους την πληροφορία, γεγονός που οδήγησε ένα μεγάλο ερευνητή, τον Κρουμέν, στο να εκφράσει αμφιβολίες για την αγιότητα του Ευθυμίου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει και κάτι, γιατί μπορεί πολύ πιθανό να έχει αράξει η αρρύθμιση 426 και να μην ξέρουμε πλέον σε ποιο χειρόγραφο το 426, σε ποιο χειρόγραφο του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη αντιστοιχεί το 426. Ωστόσο νέα λεξιονάρια τα οποία έχουν έρθει στο φως, και αυτά είναι το λεξιονάριο 59 του Ιστορικού Μουσείου της Μόσχας, το λεξιονάριο 83 της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων και το λεξιονάριο 341 της Βιβλιοθήκης Μποντρέιραν της Οξφόρδης, κάνουν επίσης αναφορά στη μνήμη της αγιότητας του Ευθύμιου. Αυτά τα λεξιονάρια γνωρογούνται όλα από τον 12ο αιώνα. Επίσης ένα ακόμη λεξιονάριο, το οποίο πρώτη φορά παρουσιάσαμε στο κείμενο της διδακτορικής μετατριβής, αυτό του Ιβάν Ντούρτσεβ, της συλλογής Ιβάν Ντούρτσεβ του Σλαβο-Βυζαντινού κέντρου στη Σόφια, το υπαριθμό 350, το οποίο χρονολογείται το 12ο με 13ο αιώνα, επίσης κάνει αναφορά στην μνήμη του Ευθυμίου. Και όλα αυτά με μια έτσι θα λέγαμε πρόχειρη έρευνα, χωρίς έρευνα η οποία να έχει αιστεία, χωρίς κάποια ελδερεχή έρευνα στο συγκεκριμένο κομμάτι της έρευνας. Οπότε θεωρούμε ότι μια πιο ελδερεχή έρευνα θα αποτέλεσμα μια πιο ελδερεχούς έρευνας θα μας δώσουν και άλλα λεξιονάρια ή ευαγγελιάρια, τα οποία κάνουν αναφορά στη μνήμη του Ευθυμίου. Επίσης, αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως ο Ευστρατιάδης κάνει αναφορά σε έναν κανόνα, ο οποίος κανόνας έχει εκδοθεί από το Ρεγκράντ. Ωστόσο όμως, αυτός ο κανόνας, όπως μπορεί εύκολα διαπιστώνει κανείς να ανατρέξει το ίδιο το κείμενο, είναι ένας κανόνας το οποίο αναφέρεται στον Ευθύμιο Β' Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και όχι στον Ευθύμιο τον Πρώτο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα. Αυτό που μας είπατε που σας δυσκόλεψε λιγάκι στην αρχή. Στη σύρχηση υπήρχε μια έρευνα μεταξύ προσώπων τα οποία φέρανε το όνομα Ευθύμιος, και όχι μόνο μεταξύ του Ευθυμίου Πρώτου Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, αλλά και του όχι μόνο μεταξύ του Ευθυμίου Πρώτου και του Ευθυμίου Δευτέρου, αλλά και άλλων Ευθυμίων. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ονομάζεται Ευθύμιος Πρωτοασυκρίτης, το οποίο πρόσωπο μέχρι πρότινος η έρευνα το ταύτιζε με τον Ευθύμιο τον Πρώτο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο όμως μέσα από ένα έτσι άθρο το οποίο δημοσιεύσαμε στα περιοδικά Βυζαντινά, παρουσιάζουμε το ότι ο Ευθύμιος Πρωτοασυκρίτης είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο από τον Πατριάρχη. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει βασικά στοιχεία που μας δίνουν για το βίο του, είναι το βιογραφικό, το οποίο να έχει γραφεί από άγνωστο, όπως μας είπατε, συγγραφέα, αρκετά νωρίς. Αρκετά, ναι, προφανώς κάποιος από τα μοναστήρια, έτσι, γιατί έγινε αμέσως μετά την κίνησή του.
Από κάποιο πρόσωπο το οποίο ήταν πολύ κοντά στον Ευθύμιο και είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει τα γεγονότα πολύ καλά και επίσης είχε τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε κείμενα, τα οποία κείμενα και μας παραδίδει. Ναι, ακριβώς. Και ο βίος του ως εκ τούτου αποτελεί σημαντική ιστορική πηγή της βασιλείας του αυτοκράτορα του Λέοντα έκτου του Σοφού. Έτσι ακριβώς, του 10ου, γενικότερα του 10ου αιώνα, ο οποίος 10ος αιώνας είναι το ζενίθ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είπαμε στο πρώτο μέρος προς το τέλος της ζωής του ότι μιλάει για τη δίκη των μοναστηριών, τους αφήνει τη διαθήκη του, έτσι, μέρος του τυπικού που είχε συντάξει ένα τυπικό για τα δύο μοναστήρια, αλλά διαβάζουμε ότι έχει γράψει πολλά έργα, λόγους, ομιλίες, κάποια σώζονται, κάποια δεν σώζονται, κάποια είναι δικά του, κάποια αμφισβητούνται. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και έρχεται νομίζω να μας πείτε αρκετά για το συγγραφικό έργο του Ευθυμίου. Ναι, βεβαίως έχω να πω δύο σχόλια για το τυπικό. Χρησιμοποιούμε τον όρο τυπικό, ωστόσο όμως όρος τυπικό είναι ένας όρος ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιείται από τον 10ο αιώνα, οπότε μάλλον καταχρηστικά χρησιμοποιούμε τον όρο τυπικό. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο οι κανόνες. Και εγώ στη διατριβή μου τον όρο τυπικό χρησιμοποιώ, λαστασμένα ίσως, οι κανόνες οι οποίοι άφησε για την διοίκηση των δύο μοναστηριών πιο σωστά. Ναι, το συγγραφικό έργο του Ευθυμίου θα λέγαμε ότι είναι ποικίλο, ωστόσο όμως δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο σε κάποιες περιπτώσεις το τι ανήκει στον Ευθύμιο και το τι όχι. Μεταξύ των γνησίων έργου του Ευθυμίου είναι ένα εγκόμιο στον Απόστολο Θωμά, 6 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια μεγαγνωστή αγιορογική σειρά, η Μπέχα Γκέ, η οποία το διασώζει στον αριθμό 1844α. Ένας δεύτερος λόγος στα εισόδια της Υπεραγίας στο Τόκου, 21 Νοεμβρίου, και η Μπέχα Γκέ το διασώζει στο 1112 Q. Αυτά τα δύο έργα έχουν δημοσιευτεί από την καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Θεοδόρα Αντωνοπούλου. Και υπάρχουν και τρία έργα στη σύλληψη της Αγίας Άνης, 9 Δεκεμβρίου, η Μπέχα Γκέ τα διασώζει με τον αριθμό 134 ABC. Και επίσης και ένα ακόμη έργο, ένα ακόμη εγκόμιο στην κατάθεση της Μιας Ζώης Υπεραγίας Θεοτόκου και στα εγγένεια της Αγίας αυτής ορού εν της Χαρκοπρατής. Η μνήμη της κατάθεσης της Μιας Ζώης Θεοτόκου του 31 Αυγούστου και η Μπέχα Γκέ το διασώζει με τον αριθμό 1138. Τα εγκόμια στη σύλληψη της Αγίας Άνης και αυτό το τελευταίο στην τη Μιας Ζώης Θεοτόκου έχουν όλα δημοσιευθεί στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Ζιζί, έναν Γάλλο εκδότη πατερικών κειμένων. Τα οποία τα βρίσκει κάποιος σήμερα κάπου μαζεμένα ή μόνο είναι για εσάς τους ερευνητές? Βεβαίως υπάρχουν, έχουν εκδοθεί τα τρία εγκόμια της σύλληψης Αγίας Άνης και το ένα στην τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου, έχουν εκδοθεί σε μια πολύ γνωστή πατρολογική σειρά, την Πατρολόγια Οριεντάρης, πολύ γνωστή είναι η Πατρολόγια Γκρέκα. Βεβαίως όμως εκτός την Πατρολόγια Γκρέκα υπάρχει η Πατρολόγια Οριεντάρης. Πλέον κάποιος μπορεί να τα βρει αυτά τα κείμενα, αυτές τις σειρές και διαδικτυακά, ώστε να μπορέσει να ανατρέξει στα κείμενα. Στο πλαίσιο, να αναφερθούμε και σε αυτό, στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής μας έρευνας, ετοιμάζουμε την κριτική έκδοση του εγκομείου στην κατάθεση της τιμίας ζώης της υπεραγίας Θεοτόκου. Σχετικά με αυτό το εγκόμιο, να πούμε ότι στην Κωνσταντινούπολη η πιο γνωστή θεομητορική ναή της Κωνσταντινούπολης ήταν ο ναός των Βραχιανών, στον οποίο ναό των Βραχιανών φυλάσσονταν το μαφόριο της Θεοτόκου, και ένας δεύτερος ναός, ο οποίος σήμερα δεν είναι γνωστός, εκείνη την περίοδο ήταν ένα
τα δύο, όπως προείπα, σημαντικότερα θεομητορικά μνημεία, ήταν ο ναός των Χαρκοπρατιών, όπου φυλασσόταν η τιμία ζώνη της Θεοτόκου, η οποία η τιμία ζώνη της Θεοτόκου σήμερα φυλάσσεται στη μονή, στη μονή Βατοπεδίου, το Άγιο Όρος. Πολύ σημαντικά θεομητορικά μνημεία για την Κωνσταντινούπολη, και η μονή, και ο ναός των Βραχιανών και ο ναός των Χαρκοπρατιών, ο οποίος αποτελούνταν από ένα πλήθος παρεκκλησίων αφιερωμένων ως επιτοπρίστων στην Θεοτόκο. Βλέπουμε δηλαδή οι περισσότεροι λόγοι που έχει γράψει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν να κάνουν με την Θεοτόκο, είτε με την σύλληψη πάλι της Θεοτόκου από την Αγία Άννα, έτσι, από την αρχή δηλαδή, μέχρι την κατάθεση της τιμίας ζώνης, μέχρι το τέλος της Παναγίας. Δείχνει μια ιδιαίτερη αγάπη στην Παναγία. Έτσι. Είχε μια ιδιαίτερη αγάπη ο Ευθύμιος. Όπως και όλη η μοναχή εξάλλου, έτσι. Στη Θεοτόκο, ναι, βεβαίως, πολύ σωστά. Μια αγάπη η οποία διαφαίνεται και μέσα από τον βίο του. Με εξαίρεση το μόνο κείμενο το οποίο δεν έχει περιεχόμενο ως περιεχόμενο τη Θεοτόκο είναι το εγκόμιο στον Απόστολο Θωμά. Με μια πρώτη... Η πρώτη εικόνα που παίρνουμε είναι ότι το μοναδικό εγκόμιο το οποίο δεν έχει σχέση με, δεν έχει θεομητορικό περιεχόμενο, είναι το εγκόμιο στον Απόστολο Θωμά. Ωστόσο όμως μέσα από τα από ψευδεπίγραφα κείμενα είναι γνωστό ότι η Θεοτόκος παραδίδει την τιμία ζώνη της στον Απόστολο Θωμά. Εικόνα η οποία έχει περάσει και στην αγιογραφία. Οπότε πάλι έχει μια σχέση με την Παναγία. Οπότε ακόμη και αυτό το εγκόμιο, το οποίο σε πρώτη όψη δεν φαίνεται να έχει σχέση με τη Θεοτόκο, στην πραγματικότητα έχει σχέση με τη Θεοτόκο, και μάλιστα έχει σχέση και αυτό με τον ναό των Χαρκοπρατιών, το οποίο, στον οποίο ναό φυλασσόταν η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Με διάφορες απόψεις έχουν εκφραστεί για το πότε εκφωνηθήκαν, για το πότε και πού μπορεί να έχουν εκφωνηθεί αυτοί οι ρόγοι. Κατά τη γνώμη μου και μέσα από την έρευνά μου, θεωρώ ότι όλοι οι ρόγοι έχουν εκφωνηθεί στο ναό των Χαρκοπρατιών στο πλαίσιο εορτών της Θεοτόκου. Μάλιστα μελέτες που έχουν να κάνουν με την αοδομία της Κωνσταντινούπολης διασώζουν το γεγονός ότι ο ναός των Χαρκοπρατιών τιμόταν 21 Δεκεμβρίου στα εισόδια της Θεοτόκου, για τα οποία εισόδια της Θεοτόκου έχουμε εγκόμιο του Ευθυμίου. Τιμόταν επίσης στις 9 Δεκεμβρίου, κατά τη μέρα της σύλληψης Αγίας Άνης, που επίσης έχουμε εγκόμιο του Θεοτόκου, που επίσης έχουμε εγκόμια του Ευθυμίου, και 31 Αυγούστου που ήταν η κατάθεση της τιμίας ζώνης. Οπότε όλα τα εγκόμια, κατά την γνώμη μου, σχετίζονται με ορτές του ναού των Χαρκοπρατιών στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Διαβάζω κάπου στο δικό σας έργο, κύριε Γερμάνη, ότι έχει γράψει και ένα εγκόμιο εκτός από την Παναγία και τον Άγιο Θωμά και στον ομολογητή Πέτρο Επίσκοπο Γορδορινίας. Και εδώ έχει να κάνει με ένα όραμα πριν το γράψει αυτό που του έδωσε την ευκαιρία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Κοιτάξτε, για αυτό το εγκόμιο μια αναφορά έχουμε μόνο μέσα από τον βίο του, δεν διασώζεται το εγκόμιο, όπως επίσης και και ένα ακόμη εγκόμιο που στον Ιερομάτια Κρίμαντα Επίσκοπο Αγκύρας, είναι δύο εγκόμια για τα οποία μόνο έτσι αναφορά έχουμε μέσα από τον βίο του, δεν έχουν το πλήρες κείμενο των εγκομίων αυτών των δύο, δεν διασώζεται. Είχε δηλαδή ένα όραμα από ό,τι μας λέτε και μετέφερε το λείψανο του ομολογητού και επισκόπου Γορδορινίας Πέτρου από τον ναό του Οσίου Νικολάου που βρισκόταν έξω από την πόλη στο δεξιό παρεκκλήσι του μοναστηριού του. Αυτή είναι η μοναδική πληροφορία η οποία διασώζει ο βίος του Ευθυμίου
χωρίς κάτι παραπάνω. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή η έρευνα θα μας φέρει στο φως αυτά τα δύο σωζόμενα, αυτά τα δύο εγκόμια, το εγκόμιο στον ομολογητή Πέτρο, επίσκοπο Γορδωρινίας, ο οποίος είναι και ένα πρόσωπο για το οποίο δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Δεν γνωρίζουμε κάτι για αυτόν τον Άγιο της Εκκλησίας μας και για τον Άγιο Κρίμεντα, το οποίο μνήμη τιμά 23 Ιανουαρίου. Αυτά όσον αφορά τα γεωλογικά του έργα, έτσι. Τα γεωλογικά του για έργα, βέβαια. Για να δούμε λιγάκι και στα δογματικά, να πάρετε όμως μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα μεγάλα αφιερώματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα για τον Άγιο Ευθύμιο τον Πρώτο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον άνθρωπο που η διδακτορική του διατριβή είναι σε αυτό, τον κύριο Φίλιππο Γερμάνη. Είδαμε λοιπόν το γεωλογικό έργο του Αγίου Ευθυμίου του Πρώτου και για να έρθουμε τώρα, αν μου επιτρέπετε, στα δογματικά, γιατί έχουμε και ομιλίες του με δογματικό περιεχόμενο. Ο βίος του Ευθυμίου κάνει αναφορά σε ομιλίες με πιθανό περιεχόμενο την αναστήρωση των εικόνων. Δυστυχώς επίσης και σε αυτή την περίπτωση τα κείμενα δεν σώζονται. Στην πραγματικότητα γνήσια έργα του Ευθυμίου τα οποία σώζονται είναι τα έξι τα οποία προαναφέραμε, το εγκόμιο στον Απόστολο Θωμά 6 Οκτωβρίου, ο λόγος στα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου, τρία εγκόμια στη σύρριψη της Αγίας Άνης 9 Δεκεμβρίου και ένα εγκόμιο στην κατάθεση της Θυμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και στα γένεια της Αγίας αυτής Σωρού εν της Χαρκοπρατής 31 Αυγούστου. Αυτά είναι τα έργα του Ευθυμίου τα οποία σώζονται. Για τα υπόλοιπα έργα μόνο αναφορές μέσα από το βίο του γίνονται. Μέσα από το βίο του ακριβώς. Όπως επίσης και για τα δογματικά. Επίσης σώζεται το ίδιο ένα... και με το τυπικό για τα μοναστήρια μόνο μέσα από το βίο του. Ναι, μέσα από το βίο του, αλλά στην περίπτωση του τυπικού όμως διασώζει το βίος του διασώζει και το κείμενο. Το ίδιο το κείμενο, το τυπικού. Και η διαθήκη του. Και η διαθήκη του επίσης, ο βίος του Ευθυμίου διασώζει το ίδιο το κείμενο της διαθήκης. Το
κύμα του τυπικού και το κύμα της Διαθήκης ουσιαστικά είναι, θα πω έτσι, δύο κείμενα σε ένα. Όπως επίσης μέσα από το κείμενο διασώζονται πατριάρχης. Ήταν επιστολογραφικό έργο, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας ήταν οι επιστολές. Άρα έχουμε και πολλές, έχουμε και πολλές επιστολές του. Το πιθανότερο είναι να η επιστολογραφία του να ήταν αρκετά μεγάλη, ωστόσο μέχρι τις μέρες μας έχουν φτάσει κάποιες επιστολές με παραλήπτη το Ρέοντα τον Έκτο και επιστολές με παραλήπτη τη ζωή την Καρφωνοψίνα. Άρα και αυτές οι επιστολές είναι επιστολές οι οποίες διασώζει ο βίος του Ευθυμίου. Σε κάποιες από τις επιστολές διασώζει το πλήρη κείμενό του, σε κάποιες άλλες γίνεται απλή αναφορά. Γι' αυτό και όπως προείπα, το πρόσωπο το οποίο συνέγραψε το βίο είναι ένας μοναχός, ο οποίος μοναχός ήταν πολύ κοντά στον Ευθύμιο, γνώριζε, θα λέγαμε, πρόσωπα και καταστάσεις της εποχής και είχε πρόσβαση σε όλα αυτά τα κείμενα, τα οποία κείμενα μας τα παρέδωσε. Θέλετε να μας πείτε ποιο ήταν το θέμα των επιστολών και ας μην διασώζονται βάσει του βίου του οποίου μας έχει δοθεί. Βεβαίως. Ο πατέρας της δεύτερης συζύγου του αυτοκράτορα Ρέοντα Έκτου του Σοφού, ο Στυλιανός Ζαούτσης, ο οποίος είχε το αξίωμα του βασιλεοπάτορα, ένα αξίωμα το οποίο δημιουργήθηκε για τον ίδιο και το οποίο διατηρήθηκε στη συνέχεια στην αυτοκρατορία, διέπρατε με την εξουσία του, την οποία του είχε δώσει ο ίδιος ο αυτοκράτορας, διέπρατε πολλές αδικίες. Το ένα κείμενο των επιστολών αναφέρεται σε αυτές τις αδικίες, τις οποίες ο Ευθύμιος ενημερώνει τον αυτοκράτορα, το Ρέοντα Έκτο, και τις αδικίες που έχει διαπράξει ο Στυλιανός Ζαούτσης. Ένα δεύτερο κείμενο των επιστολών του Ευθυμίου αναφέρεται το κτήμα στο οποίο αναγέρθη ο ναός του Ψαμαθία, το μοναστήρι του Ψαμαθία, ανήκε σε κάποιον κατακύλα. Αυτός ο κατακύλας δεν είχε αποζημωθεί για το κτήμα το οποίο ο αυτοκράτορας σύσπασε τη Νέα Μονή και ζητάει, ο Λέοντας από τον αυτοκράτορα να αποζημιωθεί ο κατακύλας. Ένα τρίτο κείμενο, Ευθύμιος ενημερώνει στον αυτοκράτορα την ημερομηνία των εγγενείων του ναού του Ψαμαθία. Επίσης οι σχέσεις του Λέοντα με τον αδερφό του Αλέξανδρο ήταν αρκετά διαταραγμένες και ο Ευθύμιος μεσοραβεί για την ειρήνευση των δύο αδερφών. Αυτό είναι το περιεχόμενο μιας από τις επόμενες επιστολές του Ευθυμίου. Αυτές ουσιαστικά είναι οι επιστολές του Ευθυμίου με παραλήπτη το Ρέοντα τον Έκτο και επίσης μέσα το βίο του γίνεται αναφορά και σε μία επιστολή με παραλήπτη τη ζωή την Καρβονοψίνα, στην οποία επιστολή ο Ευθυμίος αρνείται να ανακηρύχθει η ζωή Αύγουστα. Μάλιστα. Έχουν επομένως ως επιτοπλίστων από ό,τι καταλαβαίνω διοικητικό περιεχόμενο, έτσι. Με λίγο πνευματικό βέβαια. Ως επιτοπλίστων οι επιστολές αυτά είχαν αφορμή στο να λυθούν διάφορα θέματα διοικητικού, ας το πούμε, χαρακτήρα. Αλλά μέσα όμως από αυτά τα θέματα διοικητικού χαρακτήρα διαφαίνεται και το σε κάποιες περιπτώσεις είναι έντονο και το πνευματικό και ο πνευματικός χαρακτήρας που υπάρχει μέσα στις επιστολές. Να έρθουμε τώρα και στα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται αμφιβαλλόμενα και να τα πούμε γιατί αναφέρονται στον Ευθύμιο τον Α, είναι αμφιβαλλόμενα, μπορεί να τα γράψει ο ίδιος, μπορεί όμως και όχι. Υπάρχει ένα έργο, το εγκόμιο στον Μέγα Ιερόθεο, το οποίο μνήμη τιμά της 4 Οκτωβρίου, και η αγιογραφική σειρά η οποία αναφέραμε, η Μπέχαγκε,
το αριθμείο με τον αριθμό 751. Η έρευνα το έχει αποδώσει στον Ευθύμιο. Δεν μπορούμε στον Ευθύμιο τον πρώτο Πατριαρχικό Κωνσταντινούπολος. Δεν είμαστε σε θέση με τα μέχρι σήμερα στοιχεία να αποδείξουμε τεκμηριωμένα αν το έργο αυτό ανήκει στον Ευθύμιο Α ή σε κάποιον άλλον Ευθύμιο. Πιθανότατα μέσα από την έρευνά μου θεωρώ ότι μάλλον ανήκει στον Ευθύμιο τον δεύτερο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, ωστόσο όμως δεν μπορούμε με τα βεβαιότητες να υποστηρίξουμε τη μία ή την άλλη θέση. Και επίσης σώζονται και δύο κανόνες. Ο ένας είναι ο κανόνας παρακριτικός στην υπεραγία Θεοτόκου και ένας δεύτερος κανόνας, ο αλφαβητικός. Αναφορικά με τον πρώτο κανόνα, τον παρακριτικό στην υπεραγία Θεοτόκου, η μέχρι σήμερα έρευνα παρέδιδε το ότι διασώζονταν σε ένα χειρόγραφο και ότι ήταν ανέκδοτος. Μέσα από την έρευνά μας και με μια έτσι επιπόλαια θα έλεγα έρευνα την οποία έχουμε κάνει, διαπιστώσαμε ότι ο κανόνας διασώζεται σε περισσότερα από 35 χειρόγραφα. Mm-hmm. Ήταν ένας κανόνας ο οποίος αρκετά διαδεδομένος λόγω του περιεχομένου του διασώζεται περισσότερο από 35 χειρόγραφα και όχι μόνο έχει εκδοθεί, όχι μόνο δεν είναι ανέκδοτος, αλλά έχει εκδοθεί και μάλιστα περισσότερες από μία φορά και έχει εκδοθεί επίσης με το όνομα πολλών πατριαρχών, όπως του Μεθοδίου Α' Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, του Φεηροθέου Κοκκίνου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, σε κάποια άλλα χειρόγραφα φέρεται ανωνύμως. Γενικά η έρευνα είναι πολύ συγκεκριμένη. Ουσιαστικότερα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έρθουν στην περίπτωση μόνο που γινόταν συγκέντρωση του μεγαλύτερου όγκου των χειρογράφων και κριτική έκδοση του συγκεκριμένου κανόνα. Μέσα από αυτήν την ερευνητική δουλειά ενδεχομένως θα μπορούσαν να βγουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και για το κύμα του κανόνα, το οποίο έχει διασώζεται με μικρές παραλλαγές. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα δεν είναι, οι παραλλαγές δεν είναι μικρές, είναι αρκετά μεγαλύτερες. Αλλά και για το συγγραφέα του κανόνα, για το ποιος είναι ο συγγραφέας του κανόνα. Και επιπλέον υπάρχει και ένας δεύτερος κανόνας ορφαβητικός, τον οποίο στο πλαίσιο της διδακτορικής μας διατριβής δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά στο περιοδικό Παρεγκβορέ. Είναι ένα κείμενο το οποίο και αυτό αναφέρεται στην Θεοτόκο, ένα έτσι πολύ ωραίο κείμενο, άγνωστη μέχρι τώρα έρευνα, στο οποίο ο Ευθύμιος ζητάει από τη Θεοτόκο, ο συγγραφέας του κειμένου πιο σωστά, γιατί δεν γνωρίζουμε αν είναι ο Ευθύμιος ή κάποιος άλλος ο συγγραφέας, ζητάει από τη Θεοτόκο να τον συγχωρήσει για τον πλήθος των αμαρτιών του. Αυτά ως προς το αμφιλεγόμενα έργα του, ως προς τα αμφιβαλλόμενα έργα του Πατριάρχου. Τα οποία τα βρίσκουμε και αυτά κάπου και μπορεί να τα μελετήσει. Ναι, το εγκόμιο στο Μέγα Ιερόθεο έχει εκδοθεί. Αυτή τη στιγμή όμως μου διαφεύγει το πού. Ο κανόνας ο παρακριτικός, υπάρχουν πολλές εκδόσεις σε διάφορα ευχολόγια, παλιές εκδόσεις, αλλά υπάρχει και μια νεότερη έκδοση, πολύ πρόσφατη έκδοση, αν δεν απατώμενη, στην επιστημονική επιτηρίδα της θεολογικής σχολής των Αθηνών, στην οποία έκδοση ο εκδότης του το εκδίδει ως έργο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Μεθοδίου του Πρώτου, με βάση τρία χειρόγραφα, χωρίς να γνωρίζει βέβαια ότι ο συγκεκριμένος παρακριτικός κανόνας φέρεται και με το όνομα του Ευθυμίου του Πρώτου, φέρεται και με το όνομα του Φιλοθέου Κοκκίνου και φυσικά διασώζεται, όπως προείπα, όχι μόνο σε τρία χειρόγραφα, αλλά σε περισσότερα από 30. Και ο κανόνας ο αλφαβητικός έχει δημοσιευθεί από εμάς στο ηλεκτρονικό περιοδικό Παρεγκβορέ, στον τόμο 3. Μάλιστα. Να σας ξεκουράσουμε πάλι ακούγοντας λίγο μουσική και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα μεγάλα αφιερώματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα, αλλά κυρίως με τον Φίλιππο Γερμάνη, ο οποίος την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, την έχει κάνει στον Άγιο Ευθύμιο τον Πρώτο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, που είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μιλάμε λοιπόν για το συγγραφικό έργο και παρουσιάζουμε του Αγίου Ευθυμίου, τα έργα που διαβάζουμε ότι έχει γράψει, λίγα από αυτά έχουν διασωθεί, κάποια κείμενα, για τα κανονικά του έργα, για τα αμφιβελόμενα έργα, αλλά κύριε Γερμάνη υπάρχουν και έργα νόθα, όπως μας λέτε στη διδακτορική σας διατριβή, που τα είχαν αποδώσει στον Άγιο Ευθύμιο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Ένα από αυτά είναι το εγκόμιο στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η μνήμη της οποίας θυμάται 1 Απριλίου και διασώζει η βιβλιογράφικα, η Μπέχαγκε τη διασώζει με τον αριθμό 1044 και ένα δεύτερο είναι το εγκόμιο στον Άγιο Θεόδωτο Στρατηράτη, 8 Ιουνίου, το οποίο Μπέχαγκε το διασώζει με τον αριθμό 1753 Αυτά τα δύο έργα αρχικά αποδοθήκαν στον Ευθύμιο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον πρώτο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Στην πραγματικότητα αυτά τα έργα φέρονται υπό τον τίτλο Ευθυμίου Πρωτοασικρίτη. Το άξιωμα του Πρωτοασικρίτη είχε ταυτιστεί με το αξίωμα του Συγκαίρου. Θεωρήσαν ότι Ευθύμιος ο Σύγκαιρος και Ευθύμιος Πρωτοασικρίτης είναι το ίδιο πρόσωπο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα, οπότε θεωρήσαν ότι και τα έργα αυτά είναι, είναι έργα του Ευθυμίου του Πρώτου. Στην πραγματικότητα όμως είναι έργα του Ευθυμίου Πρωτοασικρίτη, που όπως προείπαμε είναι ένα πρόσωπο διαφορετικό από τον Ευθύμιο Α, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Αυτό το αυτούνου του Ευθυμίου Πρωτοασικρίτη σώζεται και ένας κανόνας στον Άγιο Θεοφύρακτο Νικομιδίας, το οποίο μνήμη τιμάται 8 Μαρτίου. Ουσιαστικά η μέχρι τώρα έρευνα διασώζει τρία έργα του Ευθυμίου Πρωτοασικρίτη: το εγκόμιο στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία, το εγκόμιο στον Άγιο Θεόδωτο Στρατηριάτη και τον κανόνα στον Άγιο Θεοφύρακτο Νικομιδίας. Και όλη αυτή είναι η σύρχηση υπήρξη, γιατί θεωρήσαν ότι το αξίωμα του Πρωτοασικρίτη είναι το ίδιο με το αξίωμα του Συγκαίρου. Οπότε αφού Πρωτοασικρίτης και Σύγκαιρος είναι το ίδιο, άρα το πρόσωπο, μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι, τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον η ορολογία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τους τίτλους τους οποίους έχει και οι οποίοι μας φτάνουν μέχρι την εποχή μας, αρκετά χρόνια, χιλιάδες χρόνια μετά, περίπου χίλια χρόνια μετά, και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνουν ή από πού έχουν προέρθει. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, τον τίτλο του Συγκέλου δεν τον έχουμε. Έχουμε όμως τον τίτλο που το ξέρουν όλοι, του Πρωτοσυγκέλου. Τότε υπήρχε ο τίτλος του Πρωτοσυγκέλου, κύριε Γερμάνη? Υπήρχε ο τίτλος. Μάλλον όχι. Μάλλον υπήρχε, όχι, ο τίτλος, ναι. Υπήρχε ο τίτλος του Συγκέρου, ο οποίος Συγκέρος ήταν ένα πρόσωπο και ήταν το πιο έμπιστο πρόσωπο του Πατριάρχη. Ήταν μετά τον Πατριάρχη και όσον αφορά τα διοικητικά, έτσι. Ουσιαστικά αυτό ακριβώς. Ήταν ένας τίτλος, να πούμε εδώ πέρα, που ήταν όχι μόνο αποκριστικά εκκλησιαστικός, αλλά ήταν και κοσμικός τίτλος. Και αυτό δείχνει και το πόσο υψηλό ήταν το αξίωμα του Συγκέλου. Ο Σύγκερος ήταν ένα πρόσωπο το οποίο μπορούσε να συμμετάσχει όχι μόνο στα εκκλησιαστικά, στο πούμε έτσι, συμβούλια, αλλά συμμετείχε και στα πολιτικά. Ήταν μέρος της Σενάτας. Η Σενάτα ήταν η ανώτατη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Ήταν ένας τίτλος τον οποίο ο Στέφανος ο πρώτος πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και αδερφός του Λέοντα δώσανε στον Ευθύμιο, προκειμένου να τον έχουν μια πνευματική προσωπικότητα όπως ο Ευθύμιος, να τον έχουν δίπλα τους και να τους ενισχύει πνευματικά. Ωστόσο όμως αυτό το οποίο αποκτά
δεν του αναφέρω από την αρχή είναι ότι σαν πολιτικός τίτλος, έτσι, σαν διοικητικός τίτλος, έπρεπε και είχε και έπρεπε να συμμετάσχει στη Σενάτα, πράγμα το οποίο όμως τον Ευθύμιο δεν άρεσε, γιατί ο Ευθύμιος δεν είχε καμία επιδίωξη να ασχοληθεί με το πολιτικό γίγνεσθε της εποχής. Το μόνο που του διέφερε ήταν ο μοναχικός βίος. Μάλιστα. Ήταν ένα στοιχείο το οποίο αποκρύψανε κατά κάποιο τρόπο από τον Ευθύμιο, με αποτέλεσμα ο Ευθύμιος να αντιδράσει έντονα σε όλο αυτό και να ζητήσει την απομάκρυσή του και την παραίτησή του από αυτόν τον τίτλο, από τον οποίο βεβαίως κατόπιν συστάσεων του Πατριάρχη, τον οποίο σεβόταν ιδιαίτερο ο Ευθύμιος, αλλά και του Αυτοκράτορα, το οποίο πνευματικό παιδί ήταν, τελευταία στιγμή δεν παραιτήθηκε από το άξιμο του συγκέρου. Γνωρίζουμε το πρωτοσύγκελο σήμερα έχει περίπου τα ίδια που είχε και ο σύγκελος στην εποχή εκείνη, μόνο που έχουμε πολλούς πρωτοσυγγέλους σε κάθε επισκοπή και σε κάθε Μητρόπολη, σωστά? Ναι. Σε όλη την Ορθοδοξία αυτοδιοικητικά. Και βεβαίως ο πρωτοσύγκερος είναι το άτομο δίπλα στον επίσκοπο. Δίπλα στον επίσκοπο που έχει διοικητική, που έχει ποίμνιο, το Μητροπολίτη, έτσι. Το Μητροπολίτη, έτσι, ναι. Τουλάχιστον για τον ελλαδικό χώρο, γιατί στο άλλα πατριαρχία έχουμε και κάποιες διαφοροποιήσεις στους τίτλους. Ο σύγκερος ήταν το πρόσωπο το οποίο ήταν δίπλα στον Πατριάρχη. Ακριβώς, και ήταν ένας. Ήταν ένας. Ενώ τώρα βάζουμε πρώτο σύγκελος, λες και υπάρχουν άλλοι σύγκελοι που δεν υπάρχουν, και είναι υπερβολή μάλλον αυτό, έτσι δεν είναι και πλεονασμός. Και έχουμε πολλούς σε κάθε Μητρόπολη, οι οποίοι έχουν την διοίκηση, έτσι αναλαμβάνουν περισσότερο και πνευματικά της Μητροπόλεως, αλλά όχι τόσο κοσμικά, κάτι το οποίο έχει ο σύγκελος που έχει και κοσμικό, κάτι περισσότερο κοσμικό, έτσι, από ότι ο πρώτος σύγκελος σήμερα. Υπάρχει και μια μελέτη της κυρίας Ρονταρίτου, η οποία αναφέρεται σε αυτά τα αξιώματα, αναφέρεται στα αξιώματα του Βυζαντίου, για το οποίο αξίωμα λέει ότι υπήρχε ένα είδος τελετής, το οποίο το πρώτο μέρος της τελετής γινόταν στο παλάτι και το δεύτερο μέρος της τελετής γινόταν στο ναό της του Θεού Σοφίας, στο ναό της Αγίας Σοφίας. Πράγμα το οποίο δείχνει αυτή τη διπλή σημασία που είχε το αξίωμα του συγκέρου, και πολιτικό και ταυτόχρονα εκκλησιαστικό. Αν θέλετε να τα μαζέψουμε λοιπόν τώρα όλα όσα είπαμε για τον Άγιο Ευθύμιο και να κατακλείσουμε ξαναθυμίζοντάς μας τα πιο σημαντικά και συμπερασματικά σχετικά με τον Άγιο αυτό της Εκκλησίας μας, που πραγματικά δεν έχουμε πολλές πληροφορίες και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, αλλά τιμάται κάθε χρόνο παραμονή της μεταμορφώσεως, δηλαδή στις 5 Αυγούστου, την ημέρα της κοιμήσεώς του βέβαια. Να, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επικαταλέγοντας, αυτά τα οποία έχουμε να πούμε είναι ότι ο Ευθύμιος γεννήθηκε το 800, μέχρι τώρα έρευνα παρουσίαζε την ημερομηνία γέννησης του 834, ωστόσο εμείς θεωρούμε ότι πιθανότερο είναι να έχει γεννηθεί το 832. Ο τόπος καταγωγής του είναι η Σερέφκια της Ισαυρίας, μόνο ότι υπάρχει και θεωρία ότι μπορεί να καταγόταν και από τη Σερέφκια Σιδηρά. Τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε για τα πρώιμα χρόνια του βίου του είναι ελαχιστότατα, και αυτό γιατί η σημαντικότερη πηγή της ζωής του βίους Ευθυμίου, όπως έχουμε αναφέρει και τέσσερις φορές, είναι ένα κείμενο Ακέφαλο, Ελιπές και Κολοβό. Ωστόσο όμως οι πληροφορίες είναι περισσότερες όσο αφορά την περίοδο της Πατριαρχίας του, την περίοδο της ανόδου του, στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Ο Ευθύμιος υπήρξε σύγκερος του Πατριάρχη, των Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Στεφάνου του Πρώτου, Αντωνίου Καβλέα και Νικολάου Μυστικού κατά τη διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του. Ανέβηκε, όπως πρέπει, στον πατριαρχικό θρόνο το 907 και παρέμεινε μέχρι και το 912. Ήταν μια περίοδος η οποία το βασικό θέμα το οποίο τον απασχόλησε ήταν η πολυγαμία του Λέοντα έκτου του Σοφού, πνευματικού του τέκνου.
η απομάκρυνση του από το θρόνο έγινε το 912 βιαίως. Στο θρόνο ανέβηκε ο Πατριάρχης Νικόρος ο πρώτος, ο μυστικός, για δεύτερη φορά. Η σχέση των δύο πατριαρχών, του Νικολάου, του πρώτου μυστικού και του Ευθυμίου, διαταραχθήκαν στην πραγματικότητα όμως μετά από μια διατάραξη που υπήρχε στις σχέσεις των δύο πατριαρχών, οι δύο πατριάρχες αποκαταστήσαν τις σχέσεις τους λίγο πριν το θάνατο του Ευθυμίου, ο οποίος επισυνέβη το 900, λίγο πριν την κοίμηση του Ευθυμίου, που επισυνέβη το 917. Εξαιτίας αυτής της ανόδου του Ευθυμίου στον πατριαρχικό θρόνο και της καθόδου του Νικολάου, δημιουργήθηκε στην Εκκλησία ένα σχίσμα, το οποίο σχίσμα επίσημα έριξε με τον τόμο της ενώσεως του 920, ανεπίσημα όμως ταράνησε την Εκκλησία για πολλές δεκαετίες, μέχρι και τα τέλη περίπου του 10ου αιώνα. Η μνήμη του Πατριάρχη Κωνσταντίνου Πόλεως Ευθυμίου του Πρώτου τιμάται, όπως προείπαμε, αρκετές φορές στις 5 Αυγούστου, μία μέρα πριν τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Οι πληροφορίες ουσιαστικά που μας παραδίδουν το ότι ο Ευθύμος έχει ενταχθεί στο γυρόγειο της Εκκλησίας είναι κάποια λεξιονάρια ή ευαγγελιάρια του παλιότερου του 11ου αιώνα, με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό που σώζεται λεξιοναρίων του 12ου και 13ου αιώνα. Αυτά αναφορικά με τον βίο του. Με το έργο του έχει γράψει 3 εγκόμια στη σύρριψη της Θεοτόκου, τουλάχιστον αυτά παραδίδονται, 3 εγκόμια στη σύρριψη της Αγίας Άνης, 1 εγκόμιο στα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, 1 εγκόμιο στον Απόστολο Θωμά και 1 εγκόμιο στην κατάσταση της Θυμίαν Ζώνης. Ωστόσο, μέσα από τον βίο του γίνεται αναφορά και σε 2 ακόμα εγκόμια. Το ένα είναι στον ομολογητή Πέτρο, επίσκοπο Γορδωρινίας, και το άλλο στον Απόστολο και το άλλο είναι στον Ιερομάρτυρα Κρήμαντα, επίσκοπο Αγγύρας. Ο βίος του επίσης κάνει αναφορά και σε ομοιρίες με πιθανό περιεχόμενο την αναστήρωση των εικόνων, χωρίς ωστόσο να σώζεται, όπως επίσης μέσα από τον βίο του παραδίδεται το κείμενο κάποιων επιστολών με παραλήπτη το Λέοντα έκτοτο σοφό και μιας επιστολής με παραλήπτη τη ζωή την Καρπονοψίνα. Ο βίος του Ευθυμίου παραδίδει προσέτη και ένα τυπικό, καθώς επίσης και την Διαθήκη του Ευθυμίου. Αυτά αναφορικά με το γνήσιο έργο του Ευθυμίου. Υπάρχει και ένα εγκόμιο στον Μέγα Ιερόθεο, όπως επίσης και μια συνοπτική έκθεση των γεγονότων των 7 Οικουμενικών Συνόδων και της Φωτιανής Ενωτικής Συνόδου 879-880, καθώς επίσης και 2 κανόνες, ένας κανόνας παρακριτικός στην Υπεραγία Θεοτόκου και ένας κανόνας αλφαβητικός, έργα τα οποία δεν μπορούν με τα βεβαιότητας να θεωρηθούν να ενταχθούν μεταξύ των γνησίων έργων του Ευθυμίου. Τέλος, υπάρχουν και 2 έργα, το εγκόμιο στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία και το εγκόμιο στον Άγιο Θεόδωτο Στρατηδάτη, έργα τα οποία τιτλοφορούνται υπό το όνομα Ευθυμίου Πρωτοασυκρίτη, πρόσωπο το οποίο είναι μέσα από την έρευνα την οποία έχουμε κάνει και έχουμε παρουσιάσει, πρόσωπο διαφορετικό από τον Ευθύμιο, τον πρώτο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, με τον οποίο ασχοληθήκαμε στη διδακτορική μας διατριβή. Οπότε αυτά τα σχετικά με τον βίο και, και τη συγγραφική δραστηριότητα του Πατριαρχού Ευθυμίου του Πρώτου. Ο οποίος, από ό,τι μας είπατε και από την αρχή ακόμα, κύριε Γερμάνη, ήταν ένας άνθρωπος που από μικρή ηλικία, πριν ενηλικιωθεί, έγινε μοναχός. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον μοναχισμό, την ησυχία των ωραίων και των ερήμων, και παρόλα αυτά βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στην ερημία της πόλης όπως λέμε. Παρόλα αυτά ο Λέων του ίδρυσε μοναστήρι, έτσι, όλο αυτό επειδή, ναι.
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών είχα ασχοληθεί με τον μοναχισμό στη ζωή και στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Όλα αυτά λίγο μου φαίνονται γεγονότα παράλληλα. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν ένα πρόσωπο το οποίο αγαπούσε την ησυχία των ωραίων, αγαπούσε το μοναχισμό, αγαπούσε την προσευχή, αγαπούσε την νηστεία. Ωστόσο όμως ο Θεός έφερε τα πράγματα έτσι ώστε να αναδειχθεί και αυτός πατριάρχης της Μητρός Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε δύο πατριάρχες οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα κοσμικά, δεν αγαπάνε τα κοσμικά, δεν αγαπάνε τα υλικά, ωστόσο όμως προκειμένου η Εκκλησία να βγει από τα διέξοδα στα οποία είχε περιπέσει, αναλαμβάνουν το πιδάλι της Εκκλησίας. Και ο Άγιος Ευθύμιος βλέπουμε να είναι αυτό που είπατε κύριε Γερμάνη, αναφερόμενος βέβαια στον Άγιο Γρηγόριο, αλλά η εποχή που έζησε συνυπήρξε και ήρθε σε σύγκρουση με έναν άλλο πατριάρχη που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νικόλαο το Μυστικό. Ναι, αλλά χωρίς αυτό βέβαια να μειώνει κάτι από την αγιότητα τόσο του Ευθυμίου όσο και του Νικολάου. Αυτό είναι και χαρακτηριστικό ιδίωμα των Αγίων ανθρώπων, το ότι ως ανάνθρωποι όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, καθένας από εμάς μπορεί να περιπέσει σε κάποιο λάθος, ωστόσο το να επιμένει στο λάθος του, αυτό είναι το οποίο οδηγεί στην αμαρτία και το οποίο μας απομακρύνει από την αγιότητα. Το να αναγνωρίζουμε το λάθος μας δείχνει ταπεινοφροσύνη, δείχνει ταπεινότητα και αυτό είναι πιο δύσκολο να αναγνωρίσουμε το λάθος μας και να συνεχίσουμε την πορεία μας παρά το να επιμένουμε στο λάθος. Έτσι και οι δύο Άγιοι άνθρωποι ήταν, λάθη κάνανε, αναγνωρίσαν τα λάθη τους, δείξανε ταπείνωση και ο Θεός τους ανέδειξε σε Αγίους. Πατριάρχευσε, όπως μας είπατε, για λίγα χρόνια, από τα μέσα Φεβρουαρίου του 907 μέχρι τα μέσα Μαΐου του 912. Και εκκινήθη ειρηνικά στη Μονή Αγαθού. Της Αγαθού μας είπατε, έτσι, και όχι του Αγαθού. Της Αγαθού. Υπάρχει και για τα τοπονύμια, υπάρχει αναφορές της Αγαθού, του Αγαθού, η Μονή του Ψαμαθία, του Ψαμαθά. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η έρευνα δεν μπορεί να καταρρίξει με ακρίβεια ποια είναι η σωστή, ας πούμε, αναφορά. Ωστόσο ενδεχομένως να είναι πιο σωστά του αγαθού, η Μονή του Αγαθού και η Μονή του Ψαμαθία, γιατί έτσι χρησιμοποιείται μέσα το βίο του. Άλλωστε, όπως σας είπα, είναι σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται και η Μονή του Ψαμαθά και της Αγαθού, όπως μας είπατε. Ναι, έτσι. Και της Αγαθού, ναι. Κοιμήθηκε ειρηνικά στο μοναστήρι Αγαθού στις 5 Αυγούστου του 917 και η Εκκλησία μας τον έχει κηρύξει Άγιο και τιμά τη μνήμη του στις 5 Αυγούστου κάθε έτους. Και μας αποδείξατε επίσης, κύριε Γερμάνη, και για την αγιότητά του. Ακόμα και οι αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί από τον Γκρούμελ, αν το λέω σωστά. Τον Γκρούμελ. Δεν υπάρχουν πλέον. Κάθονται. Καταρχήν, το βασικότερο από όλα. Ο βίος του Ευθυμίου, ο λόγος συγγραφής του, για ποιο λόγο να συγγραφεί ένας βίος. Mm-hmm. Ο λόγος συγγραφής του βίου του Ευθυμίου είναι το ότι έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της αναγνωρίσεως του Ευθυμίου ως Αγίου. Ένας βίος συγγράφεται μόνο για αυτόν τον λόγο και για κανέναν άλλο λόγο. Και αυτό όσον αφορά τις αμφιβολίες και τις ενστάσεις που υπήρχαν σχετικά με το αν είναι Άγιος ή όχι της Εκκλησίας μας και αν πρέπει να τιμάται ως Άγιος ή όχι. Μάλιστα. Τα σύγχρονα συναξάρια βέβαια, τα πολύ πρόσφατα, έχουν εντάξει τη μνήμη του, είναι ενταγμένη η μνήμη του 5 Αυγούστου. Παλιότερα όμως, τα παλιότερα συνεξάρια δυστυχώς δεν κάνουν αναφορά
στα μνήμη του Πατριάρχου Αρτεμίου του Πρώτου. Μάλιστα. Εδώ νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το μικρό μας αφιέρωμα σε μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα και έναν Άγιο της Εκκλησίας μας του 10ου αιώνα, σωστά? Του 10ου αιώνα, μέσα του 9ου, αρχές του 10ου αιώνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, δεν ξέρω τι άλλο έχετε να πείτε κατακλείοντας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή την οποία μου κάνατε, το να μου δώσετε τόσο χρόνο να αναφερθώ στο θέμα με το οποίο ασχολήθηκα για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και να αναδειχθεί έτσι η προσωπικότητα του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Σας ευχαριστώ και πάλι, όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους κροατές σας για την για την παρακολούθηση της για την ακρόαση της εκπομπής σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γερμάνη, ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη και στις μεταδιδακτορικές σας έρευνες στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Και εσείς να είστε καλά. Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Φίλιππος Γερμάνης. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής αυτή την περίοδο στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική του διατριβή είναι στον Άγιο Ευθύμιο και η μεταπτυχιακή του στο μοναχισμό, στη ζωή και στη δασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το θέμα μας σήμερα βέβαια ήταν ο Άγιος Ευθύμιος ο Πρώτος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλα αφιερώματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε! Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίσεις της Παναγίας».